Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη βράδυ, είμαστε και πάλι κοντά σας σε μια παγωμένη βραδιά, χειμωνιάτικη, πολύ χειμωνιάτικη. Και βέβαια, εμείς θα προσπαθήσουμε σήμερα να ζεστάνουμε τις καρδιές σας, αναζητώντας μια γιαγιά 75 χρονών. Μια γιαγιούλα που σίγουρα χρειάζεται το ενδιαφέρον μας, ίσως και την αγάπη μας, να μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά της, καθώς χάθηκε πριν από κάποιους μήνες από το χωριό της το Πράσινο, ένα χωριό που είναι κοντά εκεί στην Πάτρα, στο νομό Αχαΐας. Θα δούμε πώς χάθηκε αυτή η γιαγιούλα, ένα τρυφερό πλάσμα που μοιάζει να την κατάπιε η γη. Ξεκίνησε από το σπίτι της να πάει σε μια απόσταση 500 μέτρων και χάνονται εντελώς τα ίχνη της. Πριν όμως ξεκινήσουμε αυτή την σημερινή μας ιστορία, να πάμε μια εβδομάδα πίσω. Τετάρτη βράδυ, την ίδια ώρα, ζούσαμε στιγμές αγωνίας για ένα 19χρονο παλικάρι, τον Θανάση τον Τσέργα, φοιτητή της τουριστικής σχολής Ρόδου, που ξεκίνησε από τη Ρόδο να έρθει στην Αθήνα και χάθηκαν τα ίχνη του στη διαδρομή αυτή, στο πλοίο. Βρέθηκε το σάκου βαγιάς του νεαρού, αλλά ο ίδιος δεν έφτασε ποτέ στον Πειραιά. Και βέβαια σε όλα αυτά υπήρχε και ένα σημείωμα του νεαρού που έλεγε ότι, ξέρετε, έχω αποφασίσει να τερματίσω τη ζωή μου. Κάτι μας είχε ανησυχήσει πάρα πολύ. Όμως στην εξέλιξη εκπομπής βγήκανε δύο ζητήματα στη μέση. Το ένα ήταν ότι ο Θανάσης κάθε άλλο παρά είχε τερματίσει τη ζωή του, διότι τον είχαν δει πάρα πολλοί άνθρωποι και μάλιστα υπήρξε και ένα τελευταίο τηλεφώνημα από μια κοπέλα, φίλη του πολύ, που μίλαγε εκ μέρους του. Και το άλλο ζήτημα που βγήκε στη μέση αυτή την εκπομπή είναι ότι υπήρξαν κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες για την τουριστική σχολή Ρόδου. Όμως, πριν σας πούμε τι έγινε το Θανάση, και έχουμε σήμερα κοντά μας και τον πατέρα του που θα έρθει σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιο, να θυμηθούμε κάποιες κορυφαίες στιγμές της περασμένης μας εκπομπής. Σας είχε πάρει κάποιο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των εξετασιών του από τη Ρόδο? Βεβαίως, πήρε την αδερφή του όταν έφτασε στη Ρόδο, τη Δευτέρα το μεσημέρι. Τρίτη έγραφε, δεν πήρε. Την Τετάρτη με πήρε εμένα και μου είπε ότι έγραψα. Και γράφω και αύριο, Πέμπτη, και θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω τι ώρα θα φύγω. Πώς τον ακούσατε στο τηλέφωνο? Πολύ φυσιολογικός και χαρούμενος, μπορώ να πω, ιδίως την Πέμπτη που με πήρε για να μου πει ότι φεύγει 5 η ώρα. Φεύγω τώρα 5 η ώρα με το Ρόδος. Του λέω, εντάξει, όταν φτάσεις πάρε μας τηλέφωνο να έρθει ο μπαμπάς σου να σε πάρει. Περίμενα να με πάρει τηλέφωνο την άλλη μέρα. Εγώ υπολόγιζα γύρω στις 15 ώρες ότι θα έκανε το καράβι για να φτάσει. Λέω γύρω στις 8 θα με πάρει, περίμενα μέχρι τις 8.30, δεν με πήρε. Μετά άρχισα να ανησυχώ. Οι γονείς σου ανέβηκαν στο πλοίο και ρώτησαν προφανώς αν ο αδελφός ήταν μέσα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Η απάντηση που πήραν ποια ήταν? Βάλανε κάποιους από το πλοίο να ψάξουν μήπως είχε κοιμηθεί πουθενά. Δεν βρήκανε τίποτα. Βρήκαν κάτι άλλο δικό του? Μόνο το σάκου βαγιάζ. Το σάκι βαγιάζει στο πλοίο μόνο του. Ναι, ναι. Αποφάσισα να βγω να κοιτάξω να κάνω έρευνες μόνος μου και πήγα μόνη. Στην Ομόνια δεν μπόρεσα να δω, να μου πουν τίποτα κάποια ένδειξη. Πήγα στο μοναστηράκι, τίποτα. Γυρνώντας αποφάσισα, λέω, ο Θανάσης μπορεί να ζητάει κάτι να φάει. Εφόσον, ας πούμε, έγινε αυτό το πράγμα, μήπως από τα σουβλατζίδικά σου. Και έτσι, ας πούμε, στην Αθηνάς, ένας σουβλατζής μου είπε πράγματι, όντως πέρασε αυτό το παιδί. Εκεί κάποια, ας πούμε, κάτι αναπτυρώθηκε, ας πούμε, μέσα μας, ότι το παιδί ζει. Είχε αφήσει κάποιο σημάδι ο Θανάσης μέσα στο σακουβαγιάζ που να σας προειδοποιούσε για κάτι? Όχι. Όχι. Τίποτα. Τα πράγματά του ήταν, τα βιβλία του. Ούτε κάποιο σημείωμα? Όχι. Το σημείωμα το είχε αφήσει στο σπίτι. Εγώ, ο Τσέργας Αθανάσιος, Γεωργίου και της Μαρτίνας, βεβαιώνω υπεύθυνα ότι φτάνω στον παρακάτω πράξη της αυτοκτονίας, έχοντας όλα στα για να μην βγουν μερικοί και πούν πως ήμουν και τρελός. Εσείς πιστέψατε αυτό το σημείωμα που έλεγε ότι θέλει να αυτοκτονήσει, ότι πρέπει να αυτοκτονήσει?
Σε συνδυασμό με το σακ βαγιάς που βρήκα στο καράβι, το πίστεψα. Θέλω να ευχαριστήσω την πολύ αγαπημένη μου οικογένεια που μου συμπαραστάθηκε αυτά τα χρόνια, γιατί κι εγώ, αν είχα κάποτε ένα παιδί, δεν θα ήθελα να το χάσω με έναν τέτοιο τρόπο. Δεν έχω κανένα παράπονο από εσάς και πρέπει να πω ότι ήσασταν πρότυπο γονιών. Λυπάμαι και ελπίζω να με συγχωρήσετε. Ανούλα, να μην τους στεναχωρείς. Δεν πιστεύω ότι έχει αυτοκτονήσει. Ίσως... Τι να το ξέρεις κάνει να μην πιστεύει ότι δεν έχει αυτοκτονήσει. Από ό,τι ξέρω, ότι έχει αφήσει πάλι μία επιστολή στο σπίτι του, παλαιότερα, ότι θα αυτοκτονούσε. Αλλά δεν αυτοκτόνησε. Πιστεύω ότι κάπου έχει μπλέξει και ντρέπεται για να γυρίσει στο σπίτι του. Αυτό το παιδί μην ψάξετε πουθενά, ψάξτε στην Πειραιά. Ναι. 100% γιατί Σάββατο από τις 4 μέχρι 5 η ώρα το έχω δει μέσα σε πράσινο λεωφορείο 40, ναι. 40 και κατέβει και Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο. Το έχετε δει 3 φορές είπατε. 100% όχι 3 φορές, εκείνη την ημέρα, Σάββατο την ημέρα. Τώρα ναι. Όπως βλέπω, αλλά είχε μουσεί, δεν είχε ξυριστεί. Ναι. Δεν είχε ξυριστεί. Ναι. Ήταν λίγο πιο αδύνατη, αυτό που το λέτε, γιατί τώρα και μάλωνο με τη γυναίκα μου δίπλα μου είναι, δεν το χρειάζεται. Λέω, το έχω δει, δεν πιστεύει. Δεν χρειάζεται να μάλλον. Λοιπόν, ναι, είχε φορέσει μαύρο μπουφάν. Μάλιστα. Πώς το λένε αυτό το χρώμα, δεν ξέρω, γιασεμί. Ναι. Ήταν γιασεμί που κάμισο, ναι. Μαύρο παντελόνι και καφέ μπότες. Μάλιστα. Ναι. Ναι, καφέ μπότες. Οι μπότες είναι οι καφέ μπότες. 100% γιατί, με συγχωρείτε. Ο πατέρας του επιβεβαιώνει ότι φορούσε καφέ μπότες. Καφέ μπότες. Μπράβο. 100% το λέω γιατί είμαι σίγουρος που ήταν αυτό το παιδί. Μάλιστα. Μην ψάξετε ούτε στα Χανιά ούτε δεν ξέρω πού, γιατί το παιδί 100% ζει. Άλλο τίποτα δεν μπορώ να πω. Ευχαριστώ, δεν ξέρω πού μένει. Ψάξτε στην Πειραιά. Ένα τηλεφώνημα μαζί με πολλά άλλα που αναπτέρωσαν και πάλι τις ελπίδες της οικογένειας του Θανάση, της οικογένειας Τσέργα. Καθώς όπως είπαμε υπήρξε και ένα σημείωμα που έλεγε ότι το παιδί μπορεί να ήθελε να αυτοκτονήσει. Μία αγωνιώδη νύχτα και κάποιες αγωνιώδεις μέρες που ακολούθησαν, καθώς η οικογένεια του Θανάση, με τις πληροφορίες που είχαμε συγκεντρώσει την περασμένη Τετάρτη, ξεκίνησε την έρευνα τη δική της. Πριν καλέσω τον πατέρα του Θανάση, τον κύριο Γιώργο Τσέργα, να έρθει εδώ και να μας πει τελικά τι έγινε το παλικάρι, πρέπει να πω δύο κουβέντες, δύο λόγια για το τεράστιο θέμα που δημιουργήθηκε στην περασμένη μας εκπομπή, όταν υπήρξαν σημαντικές και σοβαρές καταγγελίες από τηλεθεατές για την λειτουργία της τουριστικής σχολής Ρόδου. Κάποιοι μάλιστα που ήταν γονείς μαθητών της σχολής σε παλιότερα χρόνια, μας είπαν ότι τα παιδιά τους έφυγαν από εκεί με πολλά ψυχολογικά προβλήματα και ίσως να έφταιγε γι' αυτό η σχολή. Και μάλιστα προχωρήσαν και κάποιοι άλλοι και άρχισαν να μας λένε διάφορα πράγματα για κακή σύντηση, για κάποια σημειώματα, για κάποιες έτσι θα έλεγα ανήθικες καταστάσεις που έπρεπε στη σχολή. Εμείς κάναμε μια δημοσιογραφική έρευνα όπως το είχαμε υποσχεθεί. Η διαπίστωσή μας είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια σχολή που λειτουργεί σε αυστηρά πρότυπα. Όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι της σχολής, πρέπει να είναι αυστηροί, γιατί πρέπει να μάθουν κάποιους νέους να υπακούν. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα δουλεύουν σαν σερβιτόροι, θα δουλεύουν σαν μάγοι, θα δουλεύουν σαν σεφ σε διάφορα ξενοδοχεία και μεγάλα εστιατόρια. Άρα λοιπόν πρέπει να ακολουθεί μια στερεωτική πειθαρχία. Και ίσως αυτό είναι που έχει ενοχλήσει κάποιους νεαρούς και κάποιες νεαρές. Δεν βρήκαμε πουθενά κάποια τέτοια σοβαρά στοιχεία που να θεμελιώνουν την άποψη ότι στην τουριστική σχολή Ρόδου ή και στις άλλες τουριστικές σχολές συμβαίνουν διάφορα απαράδεκτα πράγματα που θα μπορούσαν να ζητήσουμε και ακόμη και την παρέμβαση εισαγγελέα. Δεν υπήρχαν τέτοιες αποκαλύψεις στην έρευνά μας. Και τώρα να καλέσουμε τον κύριο Τσέργα, τον κύριο Γιώργο Τσέργα, τον πατέρα του Θανάση, να μας πει τι έγινε με το παλικάρι του. Κύριε Τσέργα, παρακαλώ, ελάτε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και πάλι. Καθίστε εδώ πέρα στην πολυθρόνα. Στην ίδια πολυθρόνα που είχαμε καθίσει και πριν από μια εβδομάδα. Είχαμε περάσει κάποιες έτσι έντονες στιγμές όταν αναζητούσαμε τον γιο σας, τον Θανάση. Και να πούμε τώρα, τελείωσε η εκπομπή μας. Υπήρξαν τότε, όπως θα θυμάστε, πολλά τηλεφωνήματα ανθρώπων που λέγανε ότι είδαν κάποιον νεαρό να μοιάζει με τον Θανάση. Τι έγινε την επόμενη μέρα? Την επόμενη μέρα μας πήρε κάποια κοπέλα τηλέφωνο. Μας είπε ότι θέλει να σας μιλήσει ο Θανάσης. Από εκεί και μετά
είχε κάποιους λυγμούς ο Θανάσης στο τηλέφωνο. Αυτό δηλαδή, ήταν. Του μιλάγατε και έκλαιγε. Του μιλάγαμε και έκλαιγε, ας πούμε, και κάποια στιγμή δεν. Δεν άντεξε. Δεν, το πήρε πάλι η κοπέλα το τηλέφωνο και από εκεί έχει αρχίσει ένας μαραθώνιος με την κοπέλα, ας πούμε. Α, μέσω της κοπέλας έχετε μια επαφή με το Θανάση. Μια επαφή η οποία δεν έχει καταλήξει κάποια ομιλία με το Θανάση. Απλώς μιλάμε με την κοπέλα, μας λέει ορισμένα πράγματα, αλλά δεν έχουμε βγάλει. Σας λέει ότι είναι καλά. Μας λέει ότι είναι καλά, ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ο Θανάσης. Και σε εκεί έχουμε μείνει. Περιμένουμε με αγωνία μήπως ακούσουμε τον ίδιο τον Θανάση, αλλά ακόμα δεν έχουμε ακούσει τον Θανάση. Ναι. Δηλαδή το μόνο είναι ότι ακούσατε κάποιους λυγμούς του Θανάση. Ναι. Και έχετε την κοπέλα, αυτή που είναι φίλη του ή είναι η κοπέλα του, δεν ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Η οποία καθώς σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει πώς πάει ο Θανάσης. Πώς πάει ο Θανάσης, ναι. Δεν σας έχει πει ούτε που ζει, ούτε, ούτε που μένει, ούτε τίποτα. Λέει ότι δεν ξέρει ακριβώς που μένει. Ναι. Μένει με κάποιο φίλο του Μακρυμάλη, ο οποίος μένει στο Πειραιά και κάπως κάτι τέτοιο, ας πούμε, τα οποία δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα ότι πράγματι όντως είναι ο Θανάσης. Ναι. Μέχρι αυτό το σημείο, ας πούμε. Ναι. Θα θέλαμε από την κοπέλα να μας πει ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουμε απέτηση από το Θανάση μετά εμείς. Σωστά. Εσείς μετά από όλα αυτά, μετά από αυτές τις εξελίξεις, μετά την εκπομπή, ναι, μετά το τηλεφώνημα με τα κλάματα, μετά την κοπέλα που μεσολαβεί, σε ποιο συμπέρασμα έχετε καταλήξει? Ότι ο Θανάσης δεν θέλει να γυρίσει στο σπίτι, κάπου ίσως έχει μπλέξει. Δεν ξέρω πού ακριβώς έχει μπλέξει. Αλλά θα ήθελα να του αφήσω ένα μήνυμα, εάν θέλει να μας πάρει ένα τηλέφωνο, ότι είναι καλά. Από εκεί μετά είναι δικό του πρόβλημα. Για μας είναι δικό του πρόβλημα, ας πούμε. Ναι. Τον αγαπάμε, για βοήθειά του θα σπεύσουμε ό,τι ώρα θελήσει, ό,τι ανάγκη έχει. Θέλουμε να διεκπαιρεώσουμε κι εμείς, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ζήτημα χρόνου. Πιστεύω και εγώ ότι. Δηλαδή με την πάροδο του χρόνου όλα αυτά αμβλύνονται και στρογγυλεύουν και οι καταστάσεις οι έντονες και οι οξύτητες και η απογοήτευσή του γιατί απέτυχε στα μαθήματα και ο φόβος του ίσως να το μάθει και όλα αυτά. Και πιστεύω ότι είναι ζήτημα χρόνου. Εύχομαι. Κάποια στιγμή ο Θανάσης να επικοινωνήσει μαζί σας και να με το καλό να τον συναντήσετε. Και αν θέλει το παιδί βεβαίως να μείνει μαζί σας, τόσο καλύτερο. Αν θέλει να προχωρήσει μόνος του. Μόνος του, ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Βεβαίως θα υπάρχουμε και εμείς όλη αυτή την ιστορία με την έννοια ότι αν και εμείς έχουμε κάποια πληροφορία ή κάποιο τηλεφώνημα, γιατί μερικές φορές τυχαίνει και αυτό να παίρνουν εμάς. Ναι, ναι, ναι. Να μας λένε είμαστε εκεί και πέστε στους γονείς μας αυτό. Θα πείσουμε εμείς. Αν έχετε κάτι, μας ειδοποιείτε και έχουμε να πάνε όλα κατευχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά τα λίγα έτσι για ενημέρωση. Γιατί όλη την εβδομάδα μας ρωτάγανε οι τηλεθεατές τι έγινε με τον Θανάση. Και τους είπαμε θα φέρουμε τον πατέρα του να μας πει. Ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Να είστε καλά. Κουράγιο και καλή επιτυχία. Γεια σας. Και μετά από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε στην σημερινή μας ιστορία. Η σημερινή μας ιστορία είπαμε ότι αφορά μια γιαγιούλα 75 χρονών. Την ιστορία την είχαμε στα χέρια μας εδώ και 2 μήνες περίπου, 2,5. Την κάναμε, από τότε την είχαμε ξεκινήσει. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε. Μήπως καταφέρουμε πριν φτάσουμε στο σημείο το σημερινό να βρούμε κάποια ίχνη της. Δεν βρήκαμε. Έτσι λοιπόν, μετά από 2,5 μήνες έρευνας, φτάσαμε στο σημερινό σημείο να έχουμε καλέσει εδώ κοντά μας την ανιψιά της, την κυρία Σκουρή Άννα, την οποία παρακαλώ να έρθει κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καθίστε και εσείς εδώ, στο σαλονάκι μας, στο υποτυπώδες, για να μπορέσουμε να κουβεντιάζουμε στη διάρκεια της εκπομπής, καθώς θα αναζητάμε την γιαγιά σας. Να σας βάλω και αυτή, τη θεία σας μάλλον, συγγνώμη, τη θεία σας. Ωραία. Είναι λοιπόν η κυρία Σοφία Μπελεχρή. Η κυρία Σοφία Μπελεχρή, 75 χρονών, κάτοικος στο χωριό Πράσινο Αχαΐας, που χάθηκε πριν από περίπου 4 μήνες, 5 μήνες. Και χάθηκε κατά ένα πολύ περίεργο τρόπο. Ξεκίνησε από το σπίτι της να πάει στο νεκροταφείο του χωριού, μια απόσταση δηλαδή 700 μέτρων, κανείς δεν την είδε να φτάνει στο νεκροταφείο του χωριού και κάπου εκεί πέρα, σε αυτό το πολύ μικρό διάστημα των 700 μέτρων, χάνονται τα ίχνη της γιαγιάς. Ζούσε με την αδελφή της, τη φρόντιζε την αδελφή της, θα τη δούμε στο βίντεο που κάναμε. Πιθανότατα να είχε πιεστεί πάρα πολύ η γιαγιούλα, γιατί ήταν δύσκολη αυτή η ιστορία. Η αδελφή της είχε ανάγκες, είχε μείνει μόνη στο χωριό. Εκείνο που προκαλεί πραγματικά ένα τεράστιο ερώτημα και τεράστιο ζήτημα είναι τι έγινε αυτή η γιαγιά των 75 χρονών. Δεν την βρήκανε ποτέ. Δεν υπήρξαν στοιχεία εμφάνισής της κάπου και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να την κατάπιε η γη σε μια απόσταση 700 μέτρων. Εμείς έχουμε ήδη στήσει, όπως κάθε Τετάρτη, ένα ολόκληρο σύστημα προσέγγισης του προσώπου που αναζητάμε. Και βέβαια, ο Αλέκος ο Μάρκελος, ο ρεπόρτερ της εκπομπής μας, είναι ήδη στην Ομόνοια, σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας. Θα παραμείνει εκεί πέρα. Αλέκο, καλησπέρα.
από το Star. Ναι, Κώστα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της Αθήνας, στην Ομόνοια, και περιμένουμε εδώ, σε περίπτωση υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία για την 75χρονη Σοφία, να την ελέγξουμε σε οποιοδήποτε σημείο της Αθήνας και να σε ενημερώσουμε αμέσως. Τα λέμε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής. Ωραία. Αλέκο, παραμένεις εκεί πέρα, έτσι, και θα κουβεντιάσεις μαζί. Η δεύτερη ρεπόρτερ μας, το δεύτερο συνεργείο μάλλον εξωτερικών μεταδόσεων του Star Channel με τον ρεπόρτερ μας τον Σπύρο τον Φρεμεντίτη, βρίσκεται στο κτέλ Κηφισού και βεβαίως τον έχουμε στείλει εκεί. Μήπως και η γιαγιά έχει εμφανιστεί ή ήρθε στην Αθήνα, έχει κάποιους συγγενείς. Κυρίες και κύριοι, Κώστα, καλησπέρα και από εμάς. Βρισκόμαστε στο κτέλ του Κηφισού προκειμένου να εντοπίσουμε κάποιο σημαντικό στοιχείο που θα μας οδηγήσει στα ίχνη της 75χρονης γυναίκας. Ήδη από πολύ νωρίς έχουμε ξεκινήσει την έρευνά μας, ωστόσο δεν είμαστε σε θέση να σας μεταφέρουμε κάποιο θετικό στοιχείο. Εμείς πάντως παραμένουμε εδώ, περιμένοντας τις δικές σας οδηγίες, πάντα με την βοήθεια των τηλεθεατών για να κινηθούμε αναλόγως. Κώστα, αν δεν έχεις κάτι εσύ να ρωτήσεις, ο λόγος και πάλι σε σένα. Για την ώρα δεν έχω να σε ρωτήσει, Σπύρο, παραμένεις εσύ εκεί πέρα για να συνδεόμαστε αν χρειαστεί, να κάνεις την έρευνά σου. Και βέβαια, έχουμε ειδοποιήσει τον ανταποκριτή μας στην Πάτρα, τον κύριο Μάνθο Ευαγγέλου, να είναι και αυτός επιφυλακή. Καλησπέρα από την Αθήνα, κύριε Ευαγγέλου. Καλησπέρα λοιπόν και από την Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Κώστα Χαρδαβέλα, εμείς βρισκόμαστε εδώ με το συνεργείο της εκπομπής Ετοιμότητα, σε θέση μάχης, όπως έλεγες εσύ, Κώστα. Έτοιμοι να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να μας φέρει κοντά στην 75χρονη γιαγιά, στην κυρία Σοφία Μπελεχρή. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους εκπομπής εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα για το πρόσωπο που αναζητάμε σήμερα. Και είναι φυσικό αυτό, στο πρόσωπο της 75χρονης γιαγιάς, ίσως ο καθένας βλέπει ένα δικό του πρόσωπο, μια δική του γιαγιά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για πιθανή εμφάνισή της στην Πάτρα, πληροφορίες που αυτή τη στιγμή δεν είναι συγκεκριμένες. Διοχετεύονται βεβαίως στο κεντρικό στούντιο της εκπομπής, σε εσάς δηλαδή, από όπου θα γίνει μια αξιοποίηση για να μπορέσουμε εμείς στη συνέχεια να σπεύσουμε εκεί όπου θα μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, κάποια σωστή πληροφορία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε τον πολύτιμο χρόνο της εκπομπής σας εδώ από την Πάτρα. Θα συνδεθούμε και πάλι όταν θα έχουμε κάτι νεότερο και σημαντικό. Να σου πούμε μόνο, Κώστα Χαρδαβέλα, ότι όλοι εμείς εδώ μοιραζόμαστε μαζί σου την αγωνία, όπως όλοι οι συντελεστές εκπομπής, για το σημερινό πρόσωπο που αναζητούμε και θέλουμε να ευχηθούμε ότι ίσως και σήμερα να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα για αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τον συνάδελφο, τον κύριο Μάνθο Ευαγγέλου, που παραμένει στην Πάτρα και βεβαίως θα είναι σε επιφυλακή σε όλη τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Να δούμε λοιπόν ότι η γιαγιά πρέπει κάπου εδώ πέρα να την αναζητήσουμε στην περιοχή της Πάτρας, γιατί στον νομό Αχαΐας είναι και το χωριό Πράσινο. Στον νομό Ηλίας είναι το χωριό Πράσινο, συγγνώμη. Οπότε πρέπει να δούμε πύργο Πάτρα σε αυτές τις δύο περιοχές. Και βέβαια έχουμε τον νου μας πάντοτε στην Αθήνα. Σε αυτό λοιπόν, το κομμάτι της Ελλάδας θα αναζητηθεί η γιαγιά σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολη εκπομπή, αλλά εμείς δεν χάνουμε ποτέ τις ελπίδες μας. Να σας θυμίσω ότι αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να φτάσει ένα αποτέλεσμα, εάν δεν μας βοηθήσετε εσείς. Και για τον λόγο αυτό υπάρχουν πάντοτε τηλεφωνικές γραμμές, πολλές τηλεφωνικές γραμμές και αρκετά νούμερα τηλεφώνου, για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διάρκεια της εκπομπής. Θα ήθελα να δώσουμε τους αριθμούς των τηλεφώνων μας στους τηλεθεατές για να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας και βεβαίως είναι το 34 12 404 ως 408, 34 12 421, μέχρι 423. Από εκεί και πέρα έχουμε τα κορίτσια μας, τις τηλεφωνήτριές μας, οι οποίες στην διάρκεια της εκπομπής επικοινωνούν μαζί σας και οι καλές πληροφορίες, οι προς εκμετάλλευση πληροφορίες βγαίνουν στον αέρα, κουβεντιάζουμε μαζί και έτσι βοηθιόμαστε κι εμείς να φτάσουμε κάπου. Έχουμε όμως και μια ζωντανή σύνδεση ακόμη με το σπίτι της οικογένειας της κυρίας Μπελεχρή. Εκεί πέρα βρίσκεται η ρεπόρτερ μας η Ελίνα Ιατρίδου από το χωριό Πράσινο. Ελίνα, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα και από το χωριό Πράσινο του νομού Ηλίας. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους κοντά στους οποίους η Σοφία Μπελεχρή έζησε όλα της τα χρόνια μέχρι και την ημέρα της εξαφάνισής της. Βρίσκεται εδώ λοιπόν η αδελφή της, η κυρία Διονυσία, η οποία στηρίζει τις ελπίδες της απόψε στις εξελίξεις που θα έχουμε στην εκπομπή μας. Κοντά μας είναι επίσης συγγενείς, φίλοι και χωριανοί της οικογένειας. Και όσο για το κλίμα, επικρατεί ένα κλίμα κράμα ελπίδας, ανησυχίας, αγωνίας, αισιοδοξίας. Αισιοδοξίας και βέβαια και αισιοδοξίας, αλλά και έντονη συγκίνηση, μπορώ να πω. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι όλα αυτά τα ανθρώπινα συναισθήματα που κάθε φορά τα ζούμε και εμείς από το στούντιο. Εντάξει, Ελίνα, θα επικοινωνούμε μαζί σου στη διάρκεια της εκπομπής και θα ήθελα πάρα πολύ βεβαίως να είμαι κοντά σε αυτό το τζάκι εκεί πέρα με τις γιαγιούλες
και να φτάσουμε και σε ένα ευτυχές αποτέλεσμα. Ένα θέμα που αφορά βέβαια την τρίτη ηλικία. Και πιστεύω ότι αυτή η γιαγιά που θα ζήσουμε την επόμενη ώρα θα γίνει μια δική μας γιαγιά, ένας δικός μας άνθρωπος. Και έχουμε κοντά μας, θα καθίσει εδώ δίπλα μου, όπως κάθε Τετάρτη, μια ειδική επιστήμονα για το σημερινό μας θέμα. Είναι η κυρία Αφροδίτη Τεπέρογλου, η οποία είναι κοινωνιολόγος και έχει κάνει έρευνες για την τρίτη ηλικία και για, γενικότερα για την οικογένεια, την ελληνική οικογένεια. Την κυρία Τεπέρογλου, παρακαλώ να έρθει κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καθίστε λοιπόν εδώ πέρα δίπλα μου και να μπορούμε να κουβεντιάζουμε μαζί σας. Έτσι. Okay. Πολύ καλά. Να σας βάλω και αυτό το μικρόφωνο, το οποίο πρέπει να περάσει εδώ. Ωραία. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την σημερινή μας ιστορία, τη σημερινή μας υπόθεση, να αρχίσουμε να ξεδιλύγουμε, δηλαδή, σιγά-σιγά, το κουβάρι που ίσως στο τέλος του μας φτάσει στη γιαγιούλα, την κυρία Σοφία Μπελεχρή. Και να πάμε στο Χωριό Πράσινο αμέσως τώρα, να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες χάθηκε αυτή η γιαγιά των 75 ετών. Κυρία Μπελεχρή, πέστε μου, πώς ζούσατε όλο αυτόν τον καιρό, οι δυο σας μόνοι σας, πώς ήταν η ζωή σας πριν εξαφανιστεί η αδελφή σας? Η ζωή μας είμαστε οι δυο μας. Δεν έχετε παιδιά? Όχι, κανέναν. Καλά έζουσαμε. Εγώ ήμουν πάντοτε άρρωστη, αδελφούρα μου, να σου πω την αλήθεια. Η αδελφή σας σας περιποιούταν όταν δεν είστε καλά? Ναι, πώς δεν, αν ποιος άρρωστη. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να αργήσει πάρα πολύ η αδελφή σας, γιατί εσείς την είχατε ανάγκη. Ναι, την είχαμε, βέβαια την είχαμε ανάγκη. Σας είχε πει ότι έχω κουραστεί και θέλω να φύγω, σας το είχε πει ποτέ αυτό? Κουράζομαι, μου έλεγε, δεν μου έλεγε θα φύγω. Σε έλεγα κι εγώ που θα μ' αφήκεις εμένα. Σαν ανθρώποι που κουβεντιάζαμε. Πάντως δεν είχε προηγηθεί κάποιος καυγάς? Όχι, τίποτα. Η Σοφία είχε πρόβλημα με την υγεία της, ήταν καλά? Δεν ήταν εκείνη. Έχανε, δηλαδή, πώς να σου πω, αλυσμόναγε. Με την αδελφή σας πώς ζούσαν εδώ οι δυο τους? Αναχές τους, τι να κάνουμε. Η αρρωστή ήταν η Τούλα, τη συγγύραγε εκείνη. Σας είχε εκφράσει κάποιο παράπονο η μικρή σας αδελφή? Όχι. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα? Δεν θα αφήσει να τη συγγυρίσει κι εσύ. Λέω, δεν μ' αφήνει, ήμουν άρρωστη εγώ την πέρα. Λέει, εγώ κι εγώ κουράστηκα, μου λέει. Τι να σου κάνω, κι εγώ άρρωστη είμαι την πέρα. Χρήματα είχαν οι αδελφές σας? Με τη σύνταξη την αγροτική χρυσή μου. Τι χρήματα να μείνουν, αν είχαν και 100.000. Και να θαυτούν. Πιστεύετε ότι η μικρή σας αδελφή θα άφηνε τη μεγάλη, έτσι, ξαφνικά? Ήταν τέτοιος άνθρωπος? Όχι, άμα ήταν έθαλα, παντρευόταν που ήταν νέα. Όχι τώρα στα 70. Μια ήσυχη γυναίκα ήταν, δεν είχε πειράξει κανέναν, τίποτα, αλλά ήταν άρρωστη. Τώρα τελευταία δεν το σο καταλάβαινε. Αυτή ήταν κατακουρασμένη. Η γυναίκα ήταν, δεν μπόρεσε, δεν άντεχε. Δεν μου λέει, δεν αντέχω ζαχαρούλα άλλο. Μου λέει, εγώ θα πεθάνω. Μου λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν αντέχω. Και τι να πω. Φράση παράπονα? Πολύ, δεν εμπόργει. Ήταν στα χάλια της. Δεν εμπόργει τίποτα. Δεν μπορώ, λέει, να την αντέξω. Την Τούλα μου λέει, θέλει άνθρωπο, εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να περπατήσει, να πάει και πουθενά. Δεν πήγαινε σε ξένο σπίτι, δεν πήγαινε πουθενά, δεν έβγαινε από το σπίτι. Είχε να πάει για ψωμί πολύ καιρό. Πόσα χρόνια περιπείτε την αδελφή της τώρα? Πολλά χρόνια. Εκείνη είναι από 20 χρόνια. Τώρα μετά την περιποιόταν από τα 2 χρόνια τώρα που ήταν μπίτι μπίτι χάμου. Ακούγατε καυγάδες? Τι να σου πω τώρα, καυγάδες όλες τις ώρες είχαν. Αδερφάδες είσατε, όσο να είναι, η μία με την άλλη θα συγκληθούν λιγάκι. Η αδερφή της ήταν χρόνια ανάπηρη. Σε κάποια στιγμή αυτή τη συντηρούσε. Όχι σε κάποια στιγμή, συνεχώς αυτή τη συντηρούσε. Και είχα ακούσει, σε κάποια στιγμή είχα ακούσει
ότι σε βαρέθηκα, θα σηκωθώ να φύγω. Αυτά. Είχε κουραστεί η κυρία Σοφία, θέλετε να πείτε. Μάλλον είχε κουραστεί. Καταρχήν ήταν καλή οικογένεια. Από θρησκευτική οικογένεια. Οι εκκλησιαζόσαντες συνεχώς στην εκκλησία μας. Μόνο αυτό τον τελευταίο καιρό, λόγω του γύρατος που είχαν παρέλθει στην ηλικία τους, δεν μπορούσαν να έρθουν. Πήγαινα εγώ κατά διαστήματα 2 με 3 φορές το χρόνο στην οικία τους και τους εκκοινωνούσα. Έχετε ακούσει κάτι? Εξαφάνιση. Πληροφορήθηκα από τους γειτόνους ότι γύρω στις 20 του Ιουνίου και ώρα 11, ημέρα Τρίτη νομίζω, είχαν μία διαφωνία με την αδερφή της, η οποία ήταν και ανάπηρη και αυτή στο κρεβάτι, διότι προημερών είχε έρθει μία συγχωριανή μας και από την Αθήνα και μου είπε να της δώσουμε λίγο τόπο στο κημητήριο για να ταφεί εκεί όταν θα πεθάνει. Πήγαμε, διαβάσαμε τρισάγιο στον πατέρα της κυρίας αυτής και μετά με παρακάλεσαν να της δώσουμε λίγο τόπο και της δώσαμε λίγο τόπο. Αυτός ήταν και ο λόγος που η κυρία Σοφία εκείνο το πρωί πήγε στο νεκροταφείο. Σωστά. Και όταν ακούσανε εκεί πέρα στη γειτονιά ότι ο πάτερ έδωσε τόπο, μνημείο για να θαυτεί αυτή, πονηρευτήκανε μήπως έχω δώσει το δικό τους μνημείο. Και την έστειλε, να πούμε, επιγόντως να πάσει, λέει, αυτό και αυτό ακούσαμε. Πήγαινε να δεις μήπως έχουν καταπατήσει το δικό μας μνημείο. Με αυτή λοιπόν την αγωνία η Αγιούλα, η κυρία Σοφία, μήπως τις έχουν καταπατήσει το μνημείο που πρόκειτο να το χρησιμοποιήσουν για αυτή, πήγε, ξεκίνησε για να πάει στο νεκροταφείο και χάθηκε, όπως είπαμε πριν από λίγο, στο διάστημα μεταξύ του σπιτιού της και του νεκροταφείου. Μία απόσταση μόνο 700 μέτρων. Και δεν την έχει δει και κανείς. Πριν προχωρήσουμε στην ιστορία μας, θα πρέπει να σας πω μία είδηση που πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ, στο στούντιο. Έγινε μία ισχυρότατη έκρηξη βόμβας στα υπόγεια της τράπεζας Barclays, στην οδό Σταδίου. Σπέβδουν εκεί ήδη περιπολικά και ειδικές αστυνομικές δυνάμεις για μια πρώτη έρευνα. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν τραυματίες, δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο, δεν ξέρουμε καν αν είναι τρομοκρατική ενέργεια. Ξέρουμε μόνο ότι υπήρξε μια ισχυρότατη έκρηξη στα υπόγεια της τράπεζας Barclays του Σταδίου. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο, θα διακόψουμε την εκπομπή για ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Και να επιστρέψουμε στην δική μας υπόθεση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, βεβαίως εσείς ζούσατε τις γιαγιές από κοντά ή. Ναι, φυσικά. Τις ζούσατε. Ήταν πράγματι το πρόβλημα τόσο έντονο για την θεία σας, την κυρία Σοφία, που έχει χαθεί επειδή φρόντιζε για αρκετά χρόνια την αδελφή της? Ναι, ήταν, γιατί ήταν κουρασμένος άνθρωπος, ναι, και από τη δουλειά, ταλαιπωρημένη πολύ. Και αυτή ήταν ήδη άρρωστη, δεν μπορούσε να ισιώσει τη μέση της. Και με τα χρόνια η θεία μου η άλλη θα έπεφτε και στο κρεβάτι, δεν θα μπορούσε πια να την εξυπηρετήσει. Μάλιστα. Είχε κουραστεί. Ναι. Είχε εκφράσει πουθενά αυτό το παράπονο ή την επιθυμία ότι θέλω να σταματήσω πια να ασχολούμαι με την αδελφή μου, δεν μπορώ γιατί και εγώ είμαι γριά, μεγάλη γυναίκα, πριν φτάσει σε αυτό το σημείο να, ναι, εξαφανιστεί? Ναι. Το Πάσχα που είχαμε πάει εμείς κάτω και χάθηκε τον Ιούνιο, μετά από ένα μήνα περίπου. Μου είπε ότι δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο και της είπα εντάξει, κάνει υπομονή. Όλος ο κόσμος έχει προβλήματα. Και εμείς ακόμη και όλοι. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Μετά από λίγες μέρες την πήρα τηλέφωνο γιατί επικοινωνούσαμε να δούμε τι κάνουν. Και με ρώτησε πότε θα έρθετε, για καλοκαίρι πότε. Της είπα τον Αύγουστο. Λέει, μα η μητέρα σου, λέω, και εκείνη μαζί. Αχ, θα έρθετε αργά, μου είπε. Αυτό, τίποτα άλλο. Θα έρθετε αργά. Αυτό σας οδηγεί, δηλαδή, στο συμπέρασμα ότι ίσως να είχε αποφασίσει και να έχει προγραμματίσει την εξαφάνισή της. Αλλά είναι τρομακτικό. Πού να μπορεί να έχει πάει μια γυναίκα 75 χρονών και μάλιστα. Ναι, με γιατί όχι... δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν μπορούσε να περπατήσει κιόλας. Ναι. Θα δούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε 2 πρώτες κουβέντες για το θέμα αυτό, κυρία Τεπέρογλου. Είναι 2 γιαγιές, 2 αδελφές στο χωριό, όπου η μία φροντίζει την άλλη. Η εξαφανιστής θα φροντίζει την αδελφή της, αλλά είναι και οι 2 επιβαρημένες, μεγάλης ηλικίας. Νομίζω ότι και μετά από αυτό που μας είπε και η κυρία Σκούρη, ότι είχε πει ότι άμα έρθει το καλοκαίρι θα είναι πλέον αργά, που σημαίνει ότι μπορεί να είχε ήδη
αποφασίσει μέσα της ότι πρέπει να απαλλαγεί, πρέπει να φύγει. Νομίζω ότι είναι ένας ισχυρός λόγος μια γυναίκα 75 χρονών να φύγει από το σπίτι της, από το χωριό της και δεν πήρε και τίποτα μαζί της, δεν είναι. Μόνο την ταυτότητα δεν βρήκαμε. Μόνο όλα ταυτότητα δεν βρήκατε. Είναι λοιπόν ο ισχυρός λόγος για να μπορέσει μια γιαγιά 75 χρονών να φύγει από το χωριό της. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Χαρδαβέλο, ότι το θέμα αυτό το συγκεκριμένο σήμερα μας είχε ένα ακόμη τεράστιο θέμα, αυτό που λέγεται τρίτη ηλικία και ιδιαίτερα ηλικιωμένη γυναίκα. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο η γιαγιά και να αναφερθεί με όλα αυτά που αναφέρετε εσείς προηγουμένως, πιέστηκε τόσο πολύ, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μια ζωή φρόντιζε. Mm-hmm. Το ποιος yeah. φροντίζει είναι το ηλικιωμένο άτομο, είναι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Θα πρέπει να έφτασε σε τέτοιο σημείο που ίσως δεν άντεχε άλλο, όπως το δήλωνε, αλλά για να μπορέσει να έχει τέτοια δύναμη για να κάνει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση, αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα πει ότι είχε φτάσει σε ένα βαθμό πολύ προχωρημένο. Πολύ προχωρημένο, πάρα πολύ. Σε ένα είδος απελπισίας. Αλλά που ταυτόχρονα ακριβώς μας αγγίζει σε αυτό το ζητούμενο που λέγεται τρίτη ηλικία, τα προβλήματα που προκύπτουν από την τρίτη ηλικία και βέβαια δεν είναι μόνο τρίτη ηλικία, η ηλικία της γιαγιάς Σοφίας, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι. Σοφία το όνομα. Είναι ήδη τέταρτη ηλικία. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, με το ότι έχουμε ένα προσδόκιμο ζωής που έχει αυξηθεί, αρχίζουμε να μιλάμε πλέον για την ονομαζόμενη τέταρτη ηλικία. Μάλιστα. 75 και άνω. Οπότε δεν μπορούν πλέον οι άνθρωποι αυτοί να έχουν τη δύναμη να φροντίσουν κάποιον ακόμη. Ναι. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα τη τέταρτη και τη τρίτη ηλικία μαζί σα. Προηγουμένως, να κάνουμε διακοπή διαφημιστικά μηνύματα, γιατί έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, ήδη έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα και μετά θα μπούμε στη διαδικασία αυτή της ζωντανής επικοινωνίας μαζί σας. Διαφημιστικά μηνύματα σε ελάχιστα λεπτά, είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, αλλά πριν προχωρήσουμε στην αναζήτηση του σημερινού μας προσώπου, που είναι η 75χρονη κυρία Σοφία Μπελεκρή, να σας πω ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν, αυτή η έκρηξη στα υπόγεια της τράπεζας Barclays στην οδό Σταδίου πρέπει να είναι ισχυρότατη. Υπάρχει μάλιστα και κάποιος τραυματίας. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Star, ο κύριος Βαγγέλης Μαρκουλής, τον οποίο αμέσως τώρα ακούμε τηλεφωνικά μέχρι να συνδεθούμε ζωντανά μαζί του. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, Κώστα. Διακόπτουμε την εκπομπή σου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στην διασταύρωση των δρόμων Σταδίου και Κολοκοτρώνη σημειώθηκε πριν από 10 λεπτά περίπου ισχυρότατη έκρηξη στα υπόγεια της τράπεζας Barclays Bank. Έχουν σπάσει αυτή την προθήκες από διπλανά καταστήματα. Η περιοχή ολόκληρη έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και όπως πληροφορούμαστε, έχουν κατέβει ήδη πυροτεχνουργοί της ασφάλειας Αττικής με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους στην ανίχνευση εκρηκτικών υλικών. Τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε μάθει μέχρι και αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει πολύ καπνό στο υπόγειο του κτηρίου της Barclays Bank και κανείς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαπιστώσει αν η έκρηξη οφείλεται από έκρηξη από σχέδιο ορολογιακού οπτικού μηχανισμού ή σε κάποιον άλλο λόγο. Επί τόπου, όπως είπαμε, βρίσκονται αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής και πυροτεχνικοί και σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων, μάλλον στις 12, θα έχουμε νεότερα για το πού οφείλεται η έκρηξη που σημειώθηκε πριν από 10 ακριβώς λεπτά. Υπάρχει κάποιος τραυματίας σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες? Δεν υπάρχει κανένας απολύτως τραυματίας. Κάποιος φύλακας υπήρχε στην τράπεζα. Είναι αλλοδαπός, δεν έχουμε τα στοιχεία του και όπως έγινε γνωστό έχει οδηγηθεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Δεν έχουμε κανένα απολύτως στοιχείο μέχρι και αυτή τη στιγμή. Πάντως, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο και πριν από τις 12, θα πρέπει να ξαναβγεί στον αέρα για να μας το πεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν τον κύριο Μπελεκρή, τον συνάδελφο, και να συνεχίσουμε την δική μας υπόθεση με τη δική μας ιστορία. Έχουμε ήδη αρκετά τηλεφωνήματα για την τύχη αυτής της γιαγιάς των 75 ετών, της κυρίας Σοφίας Μπελεκρή. Ένα από αυτά να ακούσουμε αμέσως τώρα και είναι από την Πάτρα. Καλησπέρα σας από την Αθήνα και σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα κύριε Χαρδέβελα. Χαίρετε. Μ' ακούτε? Μάλιστα, σας ακούω πολύ καλά. Σας ακούμε πολύ καλά. Ναι, συγχαρητήρια καταρχήν για ό,τι κάνετε για τον κόσμο. Λοιπόν, κύριε Χαρδαβέλα, εγώ μένω εδώ στην Πάτρα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Κάθε Παρασκευή γίνεται λακή εδώ πέρα. Ναι. Ήτανε μεσημεράκι περίπου στις 12 η ώρα. Πότε? Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Καθόμουν με τον μπαντανάκι μου στο καφενείο που έχουμε απέναντι από το σπίτι μου. Ναι. Και περνάει μία γριά, αυτή η γριά. Μάλιστα. Φορούσε μαντήλι στο κεφάλι. Ναι. Προς τον γκρι ήταν λίγο το μαντήλι. Ναι. Και μπες ζακέτα. Δηλαδή αυτό το κοίταξα πολύ. Ρόμπα φορούσε, δεν θυμάμαι το χρώμα. Μάλιστα. Πάντως δεν ήταν πολύ ανοιχτό το χρώμα, είναι προς το σκούρο. Ναι. Λοιπόν, και βαστούσε μία σακούλα αυτή του σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Με περίπου ένα κιλό χόρτα. Mm-hmm. Και λέει να τα αγοράσουμε. Τη λέω αγόρασα για τη λέω χόρτα. Μου λέει πάρτε μου από μένα, λέει, γιατί είναι
δεν έχω. Και της πετάγει το παντζάρι μου και της λέει, γιατί να πάρω από σένα, μπορεί να τα έχεις μαζέψει από το νεκροταφείο. Όχι, λέει, δεν τα έχω μαζέψει στο νεκροταφείο. Δεν έχω, λέει, να φάω, ας πούμε, και γι' αυτό τα πουλάω. Περπατούσε λίγο έτσι σκυφτά. Γυρτή ήταν λίγο. Ήτανε. Δεν μπορώ να τον πω ότι ήταν χαζή. Έξυπνη γυναίκα φαινότανε. Ναι. Εγώ είμαι ένα 57, ήταν λίγο πιο ψηλή από μένα, ναι, γιατί σηκώθηκα εκείνη την ώρα για να φύγω. Μάλιστα. Αυτά, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κοιτάξετε μόνο στις λαϊκές που γίνονται. Στις λαϊκές αγορές των πατρών. Ναι, γίνεται τη Δευτέρα, κάθε μέρα γίνεται. Μάλιστα. Την Παρασκευή πάλι θα γίνει εδώ πέρα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί οι συγγενείς της κυρίας να δουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Γεια σας. Να ακούσουμε ακόμη ένα τηλεφώνημα. Παρακαλώ, ορίστε, σας ακούμε. Ναι. Ορίστε, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Σας τηλεφωνώ από Πάτρα. Μάλιστα. Ήμουνα την προηγούμενη Κυριακή σε μια καφετερία. Ναι. Και όπως κατέβηκα κάτω, άκουσα από μια γριά που φώναζε βοήθεια. Mm-hmm. Και έτρεξα εκεί κοντά και είδα μια γρήγορα έτσι. Όχι, αυτή ήταν. Ναι. Και την πήρασε ένα παιδί, ένα αγόρι. Μάλιστα. Και του λέω από εκεί κοντά και του λέω γιατί την πειράζει. Μου λέει, μου πήρε κάτι λεφτά. Μου πέσανε και τα έσκυψε και τα πήρε. Μάλιστα. Και φώναζε εκεί η γρήγορα βοήθεια και του λέω, αφάσισε τη γρήγορα να φύγει να πάει στην δουλειά τη. Και τελικά όπως έφυγε, πήγε τον πάνω δρόμο από έναν πάνω δρόμο. Και μετά ξαναγυρίσε από τον από κάτω δρόμο για να πάει στις γραμμές στο τρένο, στο λιμάνι. Ναι. Και την είχε πάρει από πίσω το εκείνο το παιδί. Μάλιστα. Και μετά τον έπιασε και τον έβαλα μέσα στην καφετέρια. Και την είδα τη γριά που πήγαινε μέσα στο δρόμο κιόλας. Και τα είχε λίγο χαμένα. Μάλιστα. Δεν ξέρετε, δεν είδατε που στάθηκε ή που μένει, τίποτα από όλα αυτά. Όχι, όχι. Απλά εγώ, είδατε. Απλά την είδα που πήγαινε προς τις γραμμές του τρένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Τα περισσότερα τηλεφωνήματα είναι από την Πάτρα, από ό,τι με ειδοποιούν. Και είναι μια περιοχή που θα μπορούσαμε ίσως να οδηγηθούμε. Εάν βεβαίως συνεχιστεί αυτή η ροή των τηλεφωνημάτων από την Πάτρα, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τον ανταποκριτή μας εκεί, που βγήκε πριν από λίγο σε ζωντανή σύνδεση, να αρχίσει να ψάχνει. Να ακούσουμε ένα τηλεφώνημα ακόμη και να προχωρήσουμε μετά στην δεύτερη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Καλησπέρα σας από την Αθήνα και σας ακούω. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Κύριε Χαρδαδέλα. Μάλιστα. Την Τρίτη, εχθές το απόγευμα, κατά τις 4.30 ώρα, ναι. Κατέβαινα εγώ από ένα συγγενή μου που είχα πάει στη Βούλα. Στη Βούλα. Στο νοσοκομείο της μάλιστα, Βούλας. Μάλιστα. Και εκείνη τη στιγμή, το νυφολούδιο τμήμα που λένε, το τρίτο, στέλνανε τη γιαγιούλα, αυτή τη γιαγιούλα, σε ένα φορείο απάνω, κάτι τραυματιοφορείς και τις κάνανε σαν εισαγωγή. Ας πούμε, την πάνε στο ασανσέρ για την ανεβάσει να πάνε. Μάλιστα. Να την πάνε στα εξωτερικά ιατρία, από εκεί περνάνε όλοι. Μάλιστα. Και μου έκανε εντύπωση, και έτσι μούρι της, όπως με ένα μαντήλι στο κεφάλι, ήταν κάπως έτσι κουκουλωμένη, σκεπασμένο το κεφάλι της. Αλλά ήταν και κάτι άλλο μαζί, κύριε, που δεν τους πρόσεξα αν ήταν δύο, τρεις. Γιατί δεν το σκεφτόμουν. Μόνο μου έκανε εντύπωση τη γιαγιά. Και μάλιστα είπα στο σύζυγό μου, και έχει τα συναντήσει αυτή η γιαγιούλα, τι έπαθε. Αυτό πότε έγινε, μου είπατε. Εχθές, κατά τις 4.30 με 5. Το απόγευμα. Στο νοσοκομείο της Βούλας. Της Βούλας, ναι, στο Νικολούδιο. Στο τμήμα στο Νικολούδιο. Μάλιστα. Είναι στα έκτακτα περιστατικά. Θα επικοινωνήσουμε το νοσοκομείο της Βούλας ακόμη και αυτή την ώρα. Μήπως με το όνομά της μπορέσουμε να βρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Να είστε καλά. Και βεβαίως ευχαριστούμε και πάρα πολύ όλους εσάς που είσαστε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, από ό,τι με ειδοποιούν και εμένα από το Control, που μας παίρνετε τηλέφωνο με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ αγάπη για τη γιαγιούλα που αναζητάμε σήμερα, την 75χρονη κυρία Σοφία Μπελεχρή. Τώρα να περάσουμε στη δεύτερη ενότητα όμως της σημερινής μας έρευνας. Να περάσουμε πάλι στο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει για τη γιαγιά εκεί στο χωριό Πράσινο και να δούμε μέσα σε ποιες συνθήκες χάθηκε αυτή η γιαγιά των 75 ετών. Το πρωί σηκώθηκε και εγώ και σκούπισε την αυλή της, επότισε και μου λέει εγώ θα πάω σε το νεκροταφείο. Της λέω τώρα είναι 11 η ώρα. Τώρα θα πάω στο νεκροταφείο. Οι γυναίκες έχουν φύγει οι άλλες της, ναι. Δεν μ' άκουσε. Επήγε. Της λέω, θα έρθεις γρήγορα, γιατί φεύγεις. Τώρα είναι μεσημέρι, της λέω, γιατί φεύγεις. Μου λέει, έφτασα, μου λέει. Τι φορούσε όταν έφυγε. Παλιοποδιά φορούσε. Την μπροστέλα της και τις φορά με τσιμπεράκια μας. Βγαίνει, αφήνει τα παπούτσια της εκεί και τον μπουφάν που το φόρτι, βάζει άλλες παντόφωνες και ξεκίνησε από εδώ.
Και ο δρόμος της ήταν αυτός εδώ. Γιατί εδώ πέρα είχε και χωράφια, είχε νεστάσα. Και πάντα πήγαινε όλο από εδώ. Από τον κεντρικό δρόμο δεν πήγαινε καθόλου. Και εγώ όταν αρχίσαμε να ψάχνουμε που τις φώναζα, είχα την εντύπωση επειδή έτρεμε και ήταν άρρωστη, δεν μπορεί να περπατήσει από τη σφοδηλαθρίτιδα. Είχα την ιδέα μου ότι είχε πέσει εδώ μέσα. Και η απόσταση του νεκροταφείου είναι 500 μέτρα από εδώ. Εμείς θα το κάνουμε 5 λεπτά, άμα μπορούμε, που μπορούμε και περπατάμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το μέρος είναι ίσως. Εδώ περνάνε αυτοκίνητα, έχει κανένα αυτοκίνητα. Εδώ, όχι εδώ. Καμιά φρέτα. Αλλά από εκεί που φώνται, εκεί που βγήκε, εκεί πέρα, αν βγήκε. Δεν είχε προηγούμενο με κανέναν. Ήταν μία ανέβγαλτη. Δεν έβγαινε. Μήπως έβγαινε πουθενά, ούτε στην εκκλησία δεν πήγαινε. Δεν τη γνώριζε κανένα. Αλλά μήπως λέμε από αυτούς τους κακοποιούς που γυρίζουνε. Εκείνη τη μέρα στις ελιές υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν εδώ. Όχι. Για την ώρα τίποτα. Δεν έχει δουλειά τώρα οι ελιές. Κάποιος την πήρε, τη σκότωσε και κάπου την πέταξε. Δεν ξέρω γιατί. Αυτή και στο νεκροταφείο να πήγαινε. Που δεν νομίζω, δεν πήγε στο νεκροταφείο. Δεν το θυμόταν το νεκροταφείο. Δεν θυμόταν που πήγε. Ούτε και το μνήμα τη θα το γνώριζε. Γιατί δεν πήγαινε, δεν έβγαινε πουθενά να πάει. Την είχε φάει η κλεισούρα από τα χρόνια τη εκείνα. Λοιπόν, και εδώ πέρα να έβγαινε, ήταν ένα κύριο που έχει το χτύμα αυτό. Ο κύριος είπε ότι δεν επέρασε δόθε, δεν επέρασε δόθε. Τα σκυλιά θα την είχα βγήσει, τα σκυλιά που δεν είχα βγήσει. Αν όμως εμείς που ψάχναμε τα σκυλιά κοπήραν όπως και τώρα. Αν υποθέσουμε ότι χάθηκε. Ναι. Θα έφτανε κάπου, υπήρχε κάποιο φυσικό εμπόδιο, θα έφτανε σε κάποιο δίπλα χωριό. Όπως ήταν, γιατί πήγαινε έτσι η γυναίκα. Πήγαινε έτσι. Πού να πάει. Είχε κερτώσει δηλαδή. Ναι, βέβαια. Κράτα για τη μέση της εδώ πέρα που ήταν πεταγμένος ο εγκοφός και πήγαινε έτσι. Πού να πάει. Πού να σταθεί, με τι κουράγιο. Μέσα σε μια ώρα λοιπόν με το δικό της βήμα πόσο θα μπορούσε να έχει φτάσει. Με το δικό της βήμα. Σε ένα νεκροταφείο. Σε αυτό το σημείο πέπαινε. Βγήκε μέχρι το πάρα. Αν τη χτυπήσανε. Το νεκροταφείο τέρμα. Μες. Άρα λοιπόν ή θα συνέχισε ευθεία από τις ελιές χάνοντας το δρόμο. Ναι. Ναι. Ή κανονικά, αν υποθέσουμε ότι ήταν η συνήθειά τη, ήταν η συνήθειά τη. Ναι, αυτό, γι' αυτό σα φέραμε εδώ. Πρέπει να βγει και μέχρι εδώ. Εδώ πέρα και μέχρι ερχόταν άλλο. Ή απάνω, ή από κάτω. Βάζουμε τώρα ότι αν τη χτύπησαν εδώ, σε αυτό το σημείο. Γιατί εδώ που ήρθε ήταν κατακουρασμένη. Δεν μπορεί άλλο να αντέξει. Αν ήρθε, θα ήρθε μέχρι εδώ. Αν ήρθε, θα ήρθε μέχρι εδώ. Από εδώ αποκλείεται να βγει και δεν βγήκε μέχρι εδώ και πέρα. Εγώ πήγα και δεν είδα τίποτα στο νέο κροταφείο και στο μνήμα του ήταν ένα χλώρινο μπούκαλο. Εμείς από το σπίτι μέχρι εδώ κάναμε ακριβώς 11 λεπτά. Ναι. Με ένα αργό βήμα. Ναι. Η κυρία Σοφία ξεκίνησε 11 η ώρα και αρχίσατε να την ψάχνετε μία ώρα μετά. Μία ώρα. Σύμφωνα λοιπόν με το περπάτημά της, αν πούμε ότι ήταν κουρασμένη, είχε κυρτώσει και δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν μπορεί και δεν μπορεί καθόλου. Θα ήταν μία ώρα. Δεν πρέπει να έφτασε εδώ. Δεν έφτασε. Δεν έφτασε. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να χαθεί, να παρεκκλίνει της πορείας της αυτής από το νεκροταφείο να πάει κάπου αλλού. Εκτός και έγινε ηθελημένα αυτή η ενέργεια να πάει κάπου αλλού. Πιστεύετε λοιπόν ότι ίσως και να έγινε ηθελημένα λόγω του προβλήματος με την αδελφή της, λόγω της κούρασης που είχε εμφανιστεί εξαιτίας των γυρατιών. Μπορεί να έγινε και ηθελημένα. Είχε κάπου να πάει. Νομίζω εδώ στην περιοχή συγγενείς άλλους όχι, δεν είχε. Δεν νομίζω να πει. Εδώ. Στα γύρω χωριά ποιος να την... Δεν νομίζω κάποιος να την περιθάλπει τόσο καιρό. Και πάλι λοιπόν μαζί κυρίες και κύριοι, στην αναζήτηση της κυρίας Σοφίας Πελεχρή των 75 ετών, της γιαγιάς από το χωριό Πράσινο. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τηλεφώνημα όμως από το Κιάτο, να το ακούσουμε αμέσως. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Είχα δει πριν περίπου 2 μήνες ή 1,5, δεν θυμάμαι ακριβώς, έξω στον παιδικό σταθμό που πάνε τα παιδάκια μου. Μάλιστα. Αυτή τη γιαγιά. Κόπηκε η γραμμή. Θα παρακαλούσα θερμά την καλή μας φίλη από το Κιάτο να μας ξαναπάρει στο τηλέφωνο, γιατί έχει μια πολύ σημαντική πληροφορία από ό,τι με ειδοποίησαν από το control, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την πληροφορία αυτή. Και μέχρι να έχουμε μια νέα σύνδεση με το Κιάτο, να πάμε και πάλι στο Πράσινο, να συνδεθούμε ζωντανά, αλλά με την Ελίνα Ιατρίδου. Αλλά Ελίνα περίμενε, γιατί ξανασυνδεθήκαμε με το Κιάτο.
Ναι, σας ακούω, παρακαλώ, ορίστε. Ναι, ναι. Ναι, ορίστε. Πριν 1,5 μήνα ή 2, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μάλιστα. Είδα έξω από τον παιδικό σταθμό που πάνε οι κόρες μου, ναι, αυτή τη γιαγιά. Ναι. Φόρεγε άσπρο νυχτικό, είχε μια σακέτα στο χέρι και νομίζω και μια σακούλα. Μάλιστα. Και φόρεγε γκρίζο μαντιλάκι. Και ναι, είδα στο πρόσωπό της σκούρο το δέρμα της. Ναι. Πολύ σκούρο. Αυτή η γιαγιά είχε πάθει αμνησία, ναι, δεν ήξερε που βρισκότανε. Ναι. Και ήταν ένα ζευγάρι που πάει και αυτά τα παιδιά του στο παιδικό σταθμό και την πήγανε στο τμήμα του κιάτου. Το πρόσωπό της μου είπατε ότι ήταν σκούρο. Είχε δηλαδή καεί, είχε. Δεν ξέρω, ήταν πολύ σκούρο, σαν καμένο, δεν ξέρω. Σαν καμένο. Ή μπορεί να έχει κάτι. Έχω δει και άλλους ανθρώπους που έχουν αυτό, μια δερματοπάθεια και είναι έτσι κάπως. Ναι, συγγνώμη να λεφτώ. Το πρόσωπό της θείας σας. Ναι, είχε κάποια σημάδια. Είχε κάποια σημάδια. Από τον ήλιο προφανώς, όχι. Ναι, από τον ήλιο. Καμένη από τίποτα. Από τον ήλιο καμένη, ναι. Μάλιστα. Ήταν πάντως πάρα πολύ σκούρο. Και την πήγανε στο αστυνομικό τμήμα του Κιάτου. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσουμε με το αστυνομικό τμήμα Κιάτου αμέσως τώρα, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την πληροφορία αυτή, μήπως πρόκειται για την γιαγιά που αναζητάμε. Και μέχρι να μιλήσουμε με το αστυνομικό τμήμα Κιάτου, τώρα μπορούμε να πάμε στο χωριό Πράσινο. Ελίνα, είμαστε συνδεδεμένοι ήδη. Παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Ναι. Θα ήθελα αντιδράσεις και τι έχουν να πούνε εκεί οι άνθρωποι της γιαγιάς. Είναι ένα μυστήριο το πώς εξαφανίστηκε η γιαγιά. Οι άνθρωποι εδώ δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς ένας άνθρωπος χάνεται μέσα σε μισή ώρα λίγα μέτρα από το σπίτι. Αυτό του το έχουμε πει και το ξέρουμε. Αν υπάρχει κάτι καινούργιο. Κοντά μας, ναι, ναι. Κοντά μας έχουμε κάποιον ακόμη, τον κύριο Μαρκάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που νιώθει τύψεις σήμερα. Γιατί? Ας τον ακούσουμε. Θα μας εξηγήσει ο ίδιος. Μάλιστα. Ναι, πράγματι την ημέρα εκείνη που χάθηκε η γιαγιά, έτυχε να πάω στο νεκροταφείο μαζί με τη σύζυγό μου για να πάρουμε ένα μέρος, ας πούμε, για να κάνουμε ένα οικογενειακό τάφο. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγαμε στον παπά, το είπαμε, πράγματι μας έδωσε. Όταν γυρίσαμε πίσω, το είπαμε εμείς ότι πήραμε, ας πούμε, ένα κομμάτι γης για να κάνουμε ένα οικογενειακό τάφο. Λοιπόν, μετά από 2 μέρες που έφυγα εγώ και πήγα στην Αθήνα, μαθαίνω ότι η γιαγιά, μόλις έμαθε ότι πήραμε εμείς τον τάφο, φοβήθηκε μήπως πέραμε το δικό της τον τάφο. Καταλάβατε. Και εκεί πέρα είναι οι τύψεις δικές σας. Ναι, και από ό,τι έμαθα, ας πούμε, ότι από εξαιτίας μου έφυγε, ας πούμε, ναι, για να πάω να βρει, ας πούμε, για να πάω να δει τι γίνεται με τον τάφο και χάθηκε αυτή η γυναίκα. Μάλιστα. Να μην έχετε τύψεις, γιατί εσείς δεν θέλετε τίποτα. Αν υπήρξε αυτή η παρεξήγηση, αν φοβήθηκε η γιαγιούλα, ξέρετε, αυτή η ηλικία έτσι δεν είναι. Έχει αυτές τις φοβίες. Έχει τις ανασφάλειες της. Μα εδώ είναι το παράξενο ότι χάθηκε η γιαγιά μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν είναι να πείτε ότι την πήρανε ή πήγε κάπου, ας πούμε, ή πήγε σε ένα μέρος, ας πούμε, που, ναι, 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 που ήταν πολύ μακριά. Χάθηκε εδώ σε μια. Είναι παραπάνω από 150-200 μέτρα δεν είναι. Ναι, είναι πολύ μικρή απόσταση και αυτό είναι που δημιουργεί τα τεράστια ερωτηματικά. Ελίνα, θα ξαναρθούμε σε λίγο κοντά σας να κουβεντιάσουμε και με την κυρία. Τεπερόγλου. Είναι λοιπόν πράγματι ανασφαλής η τρίτη ηλικία. Έτσι έχουν αυτές τις ανασφάλειες και τρέχουν μόλις μάθουν κάτι πανικόβλητες. Μεγάλη ανασφάλεια και δεν είναι τυχαίο το ότι δημιουργείται αυτή η ανασφάλεια. Είναι τέτοιος ο τρόπος ζωής, κύριε Χαρδαβέλα, που οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα ταχύτατο τρόπο ζωής που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα τους δημιουργεί αυτός ο τρόπος ζωής, το επαναλαμβάνω. Τι μπορεί να έχει συμβεί τώρα με την. Είναι ανεξήγητο, είναι γεγονός δηλαδή. Εκτός, δηλαδή, αρχίζει να μου δημιουργείται προσωπικά ένα θέμα ότι δεν θα πρέπει να πήγε εκεί που υπέθεσε, ότι υποθέτουμε όλοι. Μήπως κάποιος, ναι, στο νεκροταφείο. Ήταν τώρα μια αφορμή ή μια δικαιολογία, μια θέλετε, δικαιολογία, να φύγει. Μια δικαιολογία. Φύγει. Η τάση φυγής το διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σε όλα, από όλα τα ρεπορτάζ που μέχρι στιγμής είδαμε. Υπάρχει μια τάση φυγής και ήταν προαποφασισμένη όπως μας αναφέρεται. Yeah. Δηλαδή νομίζω ότι δεν θα πρέπει προς τα εκεί να εστιάζουμε, ναι, πάντοτε την προσοχή μας. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι σε αυτήν την ηλικία που φεύγουν από τα σπίτια τους όμως πιεζόμενοι ή ζώντας κάποια διέξοδα, κανονικά δεν αποτείνονται σε ιδρύματα ή σε εκκλησίες ή σε τέτοιους χώρους για να βρουν προστασία. Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι αυτή η γιαγιά αποφασίζει, ας πούμε, ότι αποφάσισε να φύγει από το σπίτι της και την βλέπουμε να. Ναι. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό όπως το τοποθετείτε. Δηλαδή, αναρωτιόμαστε, ναι, αμέσως αν η κυρία Σοφία ήταν, ναι, ενήμερη για κάποια πράγματα. Δηλαδή, πού θα μπορούσε να αποταθεί.
Οπωσδήποτε. Ήταν ενήμερη. Όχι, δηλαδή, δεν ήθελε να πάει πουθενά. Δεν ήθελε να πάει πουθενά. Δηλαδή, αν είχε επιλέξει από το. Ότι ήταν από τόσο δύσκολη η ζωή της μέσα στο σπίτι, φροντίζοντας ναι. την αδελφή της, αν είχε επιλέξει να πάει σε ένα ίδρυμα, αν είχε επιλέξει να πάει κάπου αλλού, αλλά γνωρίζοντας το πού ακριβώς θα πάει. Όχι. Αυτό είναι το θέμα της ενημέρωσης. Ναι. Που εξαρτάται βέβαια από το ναι. όλο. Καταλαβαίνετε, ας πούμε. Ότι... Δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Το δεν μόνο που είχε σκεφτεί είναι να έρθει σε εμάς. Σε μένα και στην αδελφή μου. Αυτό, τίποτα. Σκεφτόταν να φύγει από το χωριό, να φύγει σε εμάς. Αυτό δηλώνει πολλά. Όχι σε ίδρυμα, αυτό δηλώνει πολλά. Μήπως τότε αναζητεί την προσπάθεια, μήπως κάνει την προσπάθεια να έρθει σε εσάς που εσείς βέβαια μένετε Αθήνα. Ναι, δεν ξέρει όμως ούτε τότε τηλέφωνο ένα οδηπορικό. Να πάρει, ούτε τηλέφωνο ξέρει. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μία, συγγνώμη, το επίπεδο μόρφωσής της ήταν αγράμματη. Δηλαδή αμέσως έχουμε να κάνουμε με μία αγράμματη γιαγιά ηλικίας 75 χρόνων που πλέον θέλει να σπάσει τα δεσμά όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία έχει. Φροντίζοντας την άλλη αδελφή και το μόνο που βέβαια της απομένει είναι να έρθει σε εσάς, στην Αθήνα. Που βέβαια ίσως... αυτό το οδηπορικό δεν θα το έχει ξανακάνει. Βεβαίως, δεν το έχει ξανακάνει. Ούτε μέχρι την Πάτρα έχει πάει. Είναι μια περιπέτεια μεγάλη. Είναι μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Να ακούσουμε όμως ένα τηλεφώνημα ενδιαφέρον. Έχουμε στο τηλεφωνικό, στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αθανασόπουλο από το Κιάτο. Είναι ο κύριος που βρήκε την γιαγιά που μας είπε λίγο πριν μια άλλη φίλη της εκπομπής μας. Αυτή τη γιαγιά που μεταφέραν στο αστυνομικό τμήμα του Κιάτου. Να τον ακούσουμε λίγο τον κύριο Αθανασόπουλο από το Κιάτο. Καλησπέρα σας, κύριε Αθανασόπουλε. Καλησπέρα. Γεια σας. Κύριε Καταβάλλα. Δεν με πήρε η Δεσποινής προηγουμένως τηλέφωνο. Μάλιστα. Αλλά δεν θυμάμαι όμως, τη βλέπω στη φωτογραφία, γιατί και εμένα με πήρε μια φίλη ναι. και μου είπε αυτή τη στιγμή, έβλεπα το ποδόσφαιρο, παρουσιάζεται αυτή η εκπομπή. Μάλιστα. Ο κ. Χαρδαβέλλας. Αλλά δεν θυμάμαι, τη βλέπω τώρα, τη δείχνετε πάλι. Ναι. Δεν θυμάμαι, πάντως τα είχε χαμένα. Τα είχαμε. Την πήραμε με τη γυναίκα μου, πήραμε το παιδί από το ναι. παιδικό σταθμό ναι. και την πήραμε στο αρφαταφιά του. Μάλιστα. Εκεί είναι γνωστά τα παιδιά, την αφήσαμε, από εκεί και πέρα δεν, δεν, ξέρετε, δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί άκουσα που είπατε θα πάρετε το αστυνομικό του ματιά. Ναι, θα επιμείνουμε... Μήπως σας έχουν... μήπως θυμώνται τίποτα τα παιδιά από το αστυνομικό. Ναι, ναι, ναι. Θα επιμείνουμε. Κάτι φέρνω λίγο. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να είδα να στην ψηλή ήταν. Ένα 60. Ένα 60 μου λένε ότι ήταν. Ναι, μέτριο ανάστα. Ήταν λίγο σκυφτή, λίγο κυρτή. Παντόφλες. Ναι. Τις παντόφλες θυμάμαι. Δεν μπορούσα να περπατήσει πολύ καλά. Ναι. Άλλα μας έλεγε στο αμάξι μέσα. Μάλιστα. Δηλαδή. Θα... Ότι κάπου τα έφανε, κάπου... Κατάλαβα. Κύριε Αθανασόπουλε, θα επιμείνουμε προς την κατεύθυνση του αστυνομικού τμήματος Κιάτου ναι, και ναι, να ναι, δούμε ναι, τι πληροφορία θα έχουμε από εκεί. Άλλο τίποτα να σας διαφωτίσω. Πρέπει να ήταν πάντως αυτή και αδύνατη. Ήταν πολύ αδύνατη. Μάλιστα. Την ανιψά, μάλιστα. Ναι, αδύνατη ήταν. Ήταν αδύνατη. Αδύνατη ήταν, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αθανασόπουλε. Και να σας πω εσάς, φίλες τηλεθεατές, όσοι προτιμάτε εμάς αυτή τη στιγμή. Ότι ήδη έχουμε επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα Κιάτου. Ο αξιωματικός υπηρεσίας ψάχνει στα βιβλία του τμήματος να δει τις εγγραφές εκείνης της εποχής και να μπορέσουμε ίσως από εκεί να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο από το αστυνομικό τμήμα Κιάτου, θα σας ενημερώσουμε ή θα μιλήσουμε με τον αξιωματικό υπηρεσίας. Και να ακούσουμε τώρα μία κυρία η οποία εργάζεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπως με ειδοποιούν από το Control. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, σας ακούμε. Ναι, κύριε Καρδουέλα, καλησπέρα. Γεια σας. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ανήκω στο νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό βέβαια. Μάλιστα. Εργάζομαι στα επίγοντα εξωτερικά, σαν βοηθός θαλάμου. Κάποιο πρωινό, λοιπόν, αντιλήφθηκα, έχουμε ένα θάλαμο που λέγεται βραχεία νοσηλεία. Ναι. Εκεί πέρα φιλοξενούμε κάποια άτομα που πρέπει να παραμείνουν περίπου για ένα 24ωρο και μετά. Οι γιατροί, σύμφωνα με το πρόβλημα που έχουν, αποφασίζουν αν θα μπουν εισαγωγή σε κάποια κλινική ή αν θα φύγουν με οδηγίες για το σπίτι τους. Μάλιστα. Ήταν μια γιαγιά, σαν αυτή ακριβώς που βλέπω τώρα στην οθόνη σας. Βέβαια, τα ρούχα όλα τα είχαν βγάλει οι προηγούμενοι συναδέλφοι από μένα, ναι. διότι είχε κάνει τσία πάνω τους και αναγκάστηκα εγώ και μια αδελφή να περπηθούμε τη γιαγιά, να της βάλουμε πιμπιλίνο και κάποια ρούχα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Απόλυτα το ονοματεπώνυμο είμαι σίγουρη, είναι περασμένο στο βιβλίο, στα παθολογικά επίγοντα εξωτερικά ναι. Και το όνομα το μικρό, το θυμάμαι καλά, και το επώνυμο και κάλεσε η προϊσταμένη μας την κοινωνική υπηρεσία που αναλαμβάνει όταν κάποιος ασθενής δεν έχει συνοδό, δεν συνοδεύεται από κάπου. Και ήταν το όνομα αυτό, Σοφία Μπελεχρή. Ναι, αυτό το ήταν θυμάμαι αυτό. Σίγουρα. Μάλιστα.
Η κοινωνική υπηρεσία με διάφορα άτομα του νοσοκομείου και με τον πρόεδρο και με διευθυντή και με προϊσταμένη συνογέται πια που θα πάει. Πράγματι η γιαγιά δεν τα έλεγε όλα σωστά. Εμένα ας πούμε μου έλεγε τσουπούλα μου δώσ' μου το γαλατάκι. Μου της έδωσε το γάλα με φρυγανιά, το έφαγε, στο τέλος μου είπε να έχεις την ευχή μου. Μετά έλεγε συναρτησίες. Να, βγήκα έξω στην αυλή, έπεσα και χτύπησα. Πράγματι ήταν λίγο χτυπημένη εδώ στη μύτη, όχι όμως για ράματα και κάτι σοβαρό. Είχε μια πουδίτσα μπροστά την οποία την είχε κόψει και μέσα είχε ένα πορτοφολάκι, το οποίο θα τα παραλαμβάνει η ασφάλεια του νοσοκομείου. Μάλιστα. Για να τα παραδώσει όπου θα πήγαινε η γιαγιά. Το μόνο που δεν μπορώ να πω με σιγουριά, η κοινωνική υπηρεσία μέχρι τις 2 που σχόλασα εγώ δεν είχε καταλήξει πού θα πάει η γιαγιά. Το ανέλαβε προσωπικά. Την άλλη μέρα είχα ρεπό όμως και δεν ξέρω δεν παραπέρα. Μάλιστα. Αύριο είμαι πρωινή ήδη. Έχω αφήσει το όνομά μου, το τηλέφωνο του νοσοκομείου των επιγόντων. Σίγουρα από το βιβλίο αυτό, ναι. Και αφού αναλαμβάνει η κοινωνική υπηρεσία, βρίσκουμε ποια ήταν η κοινωνική λειτουργός την ημέρα εκείνη. Και από εκεί και πέρα θα μας πει αν πήγε σε κάποιο ίδρυμα ναι, η γιαγιά ή αν έγινε καλά και πήγε σε κάποιο δικό της άτομο. Είναι πολύ σημαντική η παρέμβασή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να. Και βεβαίως αύριο το πρωί θα επικοινωνήσουμε και μαζί σας. Θα επικοινωνήσετε και εσείς με το νοσοκομείο του Ουρίου, με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Για να δούμε τι έγινε η θεία σας, διότι αφού το όνομά της υπάρχει στο νοσοκομείο. Πότε είπε η κυρία, τώρα σύντομα. Πριν από. Πόσο μας είπατε, πριν από. Θα σας πω ακριβώς. Ήμουνα κι εγώ ασθενής από τις 17 Σεπτέμβρη μέχρι τέλος. Αρχές του μήνα του. Συγγνώμη, αρχές Νοέμβρη. Αρχές μέχρι τέλος του μηνός είχα ασθένεια. Αρχές Νοέμβρη, δηλαδή. Αρχές Νοέμβρη, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία. Πριν από 15-20 μέρες. Ναι, τόσο. Μέσα στο μήνα αυτόν. Πολύ σημαντική πληροφορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε. Και θα τα πούμε αύριο βεβαίως μαζί σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Να λοιπόν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία η οποία μας λέει ότι η γιαγιούλα καταρχήν ζει και αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Αυτό που είπε, ήθελε να μπει κορίτσι μου και το είπε έτσι. Τσουπρούλα μου. Ναι, είναι διωματισμός Πελοποννήσιος και το έλεγε αυτό. Μάλιστα. Καταρχήν είναι πολύ σημαντική η πληροφορία και το τηλεφώνημα που μας έγινε από την κυρία αυτή από το νοσοκομείο γιατί ένα το κρατούμενο, η γιαγιά ζει. Είχε και ένα χτύπημα στη μύτη πάλι, δεν ξέρω αν. Και ίσως να την, επειδή δεν θυμόταν ή να έχει πάθει ένα είδος αμνησίας, ίσως να την έχουν πάει και σίγουρα την έχουν πάει σε κάποιο ίδρυμα, εκεί στο Αίγιο, στην Πάτρα. Θα δούμε. Από τη στιγμή που το όνομά της όμως το θυμάται, η Σοφία Μπελεχρή είναι γραμμένη σε βιβλία του νοσοκομείου Αιγείου, τότε σίγουρα θα μπορέσουμε από εκεί να βρούμε μια άκρη αύριο το πρωί. Το τηλέφωνο το έχουμε, αλλά είναι αργά τώρα, 12 και 10, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε ένα τηλεφώνημα από την Πάτρα. Να ακούσουμε αυτό το τηλεφώνημα από την Πάτρα, που είναι και αυτό ενδιαφέρον από ό,τι με ειδοποιούν. Καλησπέρα σας από την Αθήνα και σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα κύριε Καρδαβέλα. Γεια σας. Είμαι υπάλληλος στον ΟΣΕ. Μάλιστα. Εργάζομαι ως μηχανοδηγός. Ναι. Αυτή την κρυούλα την Παρασκευή είχε ανεβεί επάνω στο τρένο. Ναι. Και γελούσε έτσι παράξενα και γι' αυτό μου δημιούργησε την εντύπωση και τι θυμάμαι. Μάλιστα. Αυτή μπήκε μέσα να χωρίς εισιτήριο. Αχα. Και επειδή το τρένο είναι intercity, ναι. Η πρώτη στάση που κάνει μετά την Πάτρα είναι το Αίγιο. Το Αίγιο. Και την κατεβάσαν τα παιδιά στο Αίγιο. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό έχω να σας πω την Παρασκευή το απόγευμα. Την Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Εάν λοιπόν μείνουμε λιγάκι στις πληροφορίες, έχουμε ένα τηλεφώνημα. Πολύ σημαντικό από το νοσοκομείο του Αιγείου. Έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα από την Πάτρα που βλέπουν αρκετή κάποια γιαγιά που μοιάζει πάρα πολύ με την κυρία Σοφία να κινείται εκεί στο σιδηρόδρομο της Πάτρας σε κάποιες λαϊκές αγορές και αυτό το τηλεφώνημα το τελευταίο που μας λέει ότι με το τρένο επέστρεφε στο Αίγιο ίσως να την έχουν κάπου τοποθετήσει στο Αίγιο, να πηγαίνει στην Πάτρα να προσπαθεί να επιβιώσει στις αγορές με χόρτα κλπ. Και μετά να γυρνάει στο κατάλημά της. Θα τα δούμε αυτά όμως όλα αύριο το πρωί. Εμείς θα προχωρήσουμε όμως στο θέμα μας, θα προχωρήσουμε στην τρίτη ενότητα, αφού προηγουμένως δούμε κάποια λίγα διαφημιστικά μηνύματα. Και βέβαια μπαίνουμε στην τελευταία φάση της σημερινής μας εκπομπής που κυλάει αρκετά αισιόδοξα.
υπάρχουν σημαντικές και βέβαιες πληροφορίες ότι έχουμε εντοπίσει την γιαγιά που ψάχνουμε, την 75χρονη, την κυρία Σοφία Μπελεχρή. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τηλεφώνημα από το Ρίο. Να το ακούσουμε. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Ναι, γεια σας. Με ποια κυρία μιλάω? Λέγομαι Κίκη Ναγγέλη. Μάλιστα. Είμαι γραμματέας πάνω σε ένα τμήμα της παθολογίας και συγκεκριμένα στην τρίτη παθολογική. Στο νοσοκομείο του Ρίο. Μάλιστα. Μάλιστα. Πριν 2-3 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήρθε το όνομα αυτό επάνω. Ήταν μια κυρία, ναι, που τα είχε τελείως χαμένα. Μάλιστα. Αλλά πολύ καλοσυνάτη. Ναι. Σαν αντικείμενο έχω να ασχολούμαι με τα ειστήρια και τα εξτήρια των ασθενών. Ναι. Πήγα λοιπόν, ζήτησα συνοδό από την κυρία και δεν είχε κανέναν, όπως μου είπε. Το μόνο που θυμότανε ήταν το όνομά της, Σοφία Μπελεχρή. Μάλιστα. Στη συνέχεια εγώ θα έπρεπε να κατέβω στο γραφείο κινήσεως για να φτιάξω το εισιτήριο της κυρίας. Ναι. Αύριο το πρωί θα μπορούμε σίγουρα να ξέρουμε αν αυτή η κυρία ήταν στο νοσοκομείο, που ναι, εγώ είμαι σίγουρη. Ναι, γιατί αφού θυμάστε το όνομά της. Τη θυμάμαι πολύ καλά. Μάλιστα. Απλά θα ξέρουμε αύριο το... Στη συνέχεια, ναι, έμεινε γύρω στη μία εβδομάδα στην τρίτη παθολογική και αφού δεν είχε κανέναν, την περιποιήθηκαν και σε συνεργασία της προϊσταμένης με την κοινωνική υπηρεσία την έστειλαν σε κάποιο ίδρυμα ή της Βάρδας ή κάπου στα Λεχενά. Είναι κάποιο άλλο ίδρυμα. Μάλιστα. Που φιλοξενεί άτομα που δεν έχουν κανέναν. Μάλιστα. Ή στα Λεχενά ή στο Βάρδα, εκεί στο χωριό. Στη Βάρδα. Ναι, είναι κάποια ιδρύματα. Κάποια ιδρύματα εκεί που φιλοξενούν άτομα. Η κοινωνική υπηρεσία, μάλιστα, αναλαμβάνει αυτά τα άτομα και τα. Ναι. Μήπως έχουμε καμία επαφή με αυτά τα ιδρύματα, με Βάρδα ή με Λεχενά? Αύριο το πρωί. Εγώ δεν θυμάμαι. Αύριο το πρωί, αύριο το πρωί θα μπορώ να σας πληροφορήσω ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Να είστε καλά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ κοντά στη θεία σας. Στα Λεχενά και στη Βάρδα. Και στα Λεχενά και στη Βάρδα έχει τέτοια ιδρύματα. Mm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για μεγαλύτερη σιγουριά, αύριο το πρωί θα επικοινωνήσετε και εσείς και εμείς με το νοσοκομείο Ρίο και με την κοινωνική υπηρεσία. Θα σας πούνε ακριβώς που πήγανε την γιαγιά μας που ψάχνουμε σήμερα το βράδυ. Θα επικοινωνήσουμε τώρα και με τον ανταποκριτή μας στην Πάτρα. Μήπως αυτός μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ιδρύματα αυτά ακόμη και τώρα, αν και είναι αργά, είναι 12 και 20 ώρα. Νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στην θεία σας. Κυρία Τεπέρογλου, να γυρίσω και πάλι σε εσάς. Νομίζω ότι την εντοπίσαμε τη γιαγιά. Mm-hmm. Έτσι. Τι μπορεί κανείς να κάνει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και για άλλες τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων αυτής της ηλικίας, που πιεζόμενοι ή ευρισκόμενοι σε αδιέξοδα τέτοιου είδους, φεύγουν και αρχίζουν να ζητάνε μια διέξοδο στο πρόβλημα έξω από το σπίτι τους. Για το συγκεκριμένο θέμα, βέβαια, εγώ συγκλονίζομαι, κύριε Χαρδαβέλη, ότι πώς είναι δυνατόν να έχει περάσει η γιαγιά Σοφία από τόσες υπηρεσίες, θα έλεγα κρατικές, νοσοκομεία, όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που ήρθαν και δεν μπορέσαν να υπάρχει ένας συντονισμός ενεργειών ώστε να βρεθεί η οικογένεια της κυρίας αυτής. Yeah, καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι τεράστιο ζήτημα. Είναι τεράστιο και ταυτόχρονα κατ' επέκταση βλέπουμε το πόσο δύσκολο είναι για θέματα τρίτης ηλικίας και τέταρτης που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, όταν δεν υπάρχει οικογένεια. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε οικογένεια, την αναζητεί η οικογένεια και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα συντονισμό των υπηρεσιών προκειμένου η κυρία Μπελεχρή να γυρίσει στην οικογένειά της. Φαντάζεστε. Θα έπρεπε να έχει ειδοποιηθεί η οικογένειά της ότι υπάρχει εδώ πέρα μια Σοφία Μπελεχρή. Η οποία... Σε εμάς εδώ στην Αθήνα, εντάξει. Ναι, δεν σας ειδοποίησε ποτέ κανείς. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, δηλαδή ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών σε τέτοια θέματα, ναι, πολύ σοβαρά. Βεβαίως, μένει σε ερωτηματικό το γεγονός εάν η γιαγιά μπόρεσε και τους είπε και κάτι περισσότερο. Διότι η κυρία πριν από λίγο μας είπε ότι το μόνο που θυμόταν ήταν το όνομά της. Εάν δεν τους είπε ότι είναι από το χωριό Πράσινο και όλα αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε, αυτοί είχαν ένα οπωσδήποτε, όνομα. Οπωσδήποτε, με ένα όνομα δύσκολο. Αλλά θέλω να πω ότι όταν υπάρχει το ζήλο για να γίνει η αναζήτηση, θα μπορούσε να γίνει. Έρχομαι τώρα στα άτομα τα οποία δεν έχουν οικογένεια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα και δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο με όλη την αλλαγή η οποία έχει βέβαια έρθει και στην δομή της οικογένειας, ναι, στα μέλη της, πώς περιποιούμαστε πλέον το ηλικιωμένο άτομο σε σύγκριση με κάποιες δεκαετίες πριν. Υπάρχουν αρκετά μεμονωμένα άτομα πλέον, ένα θα λέγαμε 25% σύμφωνα με τις έρευνες και μάλιστα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών σε θέματα τρίτης ηλικίας. Διαπιστώνουμε ότι ζουν μόνα τους,
όλα αυτά τα άτομα καταλαβαίνετε ότι όταν ζουν μόνοι τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Βέβαια. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να δώσουμε και μία, από τη στιγμή που πιστεύω ότι θα υπάρχει ένα αισιόδοξο τέλος σήμερα, mm-hmm. ότι υπάρχουν και κάποια σοβαρά προγράμματα, αρκεί να τα γνωστοποιούμε και αρκεί ο κόσμος να είναι ενήμερος. Δηλαδή, αναφέρομαι στα προγράμματα οπωσδήποτε των ΚΑΠΗ, άσχετα ότι η γιαγιά Σοφία προέρχεται από ένα μικρότερο μέρος. Mm. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι, που σημαίνει ότι τον ηλικιωμένο άνθρωπο τον επισκέπτονται κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές. Ένα πρόγραμμα το οποίο το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας τελευταίο και ο κ. Κουλάκης πήρε μια πρωτοβουλία να το αναβαθμίσει. Υπάρχει, αλλά θα αναβαθμιστεί. Δηλαδή, υπάρχουν και κάτι τέτοιες προσπάθειες. Το πρόβλημα, κύριε Τεπέρου, ξέρετε ποιο είναι, φοβάμαι ότι αυτά τα ωραία προγράμματα, τα οποία μας παρουσιάζετε τώρα εδώ και που και εγώ τα ακούω ίσως για πρώτη φορά, πώς να φτάσουν στο πράσινο το χωριό. Σωστά, χωριό. Ναι, όπου εκεί πέρα οι δύο γιαγιούλες υποφέρανε, η μία πίεζε την άλλη και δεν ξέρανε ότι υπάρχουν και τα προγράμματα αυτά, υπάρχει και το ενδιαφέρον του κ. Σκουλάκη και όλα αυτά. Αυτό είναι και ζήτημα ενημέρωσης πια. Ενημέρωσης, αλλά ταυτόχρονα. Θα πρέπει να το δούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί και εμείς δεν βοηθάμε. Είστε μάλλον υποχρεωμένοι να το δείτε, κύριε Χαρδάκη. Εγώ το δέχομαι πολύ σοβαρά το πράγμα, ότι και εμείς δεν βοηθάμε και μόνο εμείς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτά τα προγράμματα να φτάσουν. Πλατύτερη ενημέρωση σε όλες τις γωνίες της Ελλάδας, να ξέρουν άνθρωποι που μπορούν να αποτανθούν. Να πάμε στην Πάτρα αμέσως τώρα, να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας εκεί πέρα, τον κύριο Μάνθο Ευαγγέλου, τηλεφωνικά. Κύριε Ευαγγέλου, με ακούτε? Μας ακούτε, κύριε Ευαγγέλου? Κύριε Ευαγγέλου, μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο κύριος Ευαγγέλου. Είχαμε πριν από λίγο μία μέσω control επικοινωνία με τον ανταποκριτή μας, ο οποίος είπε ότι ακόμη και σήμερα το βράδυ, παρόλο που είναι η περασμένη ώρα, και εν πάση περιπτώσει σίγουρα αύριο το πρωί, θα πάει και αυτός και στο Ίδρυμα των Λεχενών και στο Ίδρυμα της Βάρδας. Κύριε Ευαγγέλου, με ακούτε? Είναι κλεισμένη η γραμμή, για να κάνει την προσωπική του έρευνα. Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας της σημερινής, να περάσουμε στην τρίτη και τελευταία ενότητα του ρεπορτάζ. Βεβαίως, θα έλεγα ότι αυτή η τρίτη ενότητα έρχεται κάπως εκ των υστέρων, γιατί πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στη γιαγιά. Όμως έχει σημασία να παρακολουθήσουμε και τις προσπάθειες που κάνανε κάποιοι άνθρωποι για να φτάσουν πριν από εμάς αυτοί στη γιαγιά. Μετά από πόση ώρα αρχίσατε να ανησυχείτε εσείς? Εγώ ανησύχησα αμέσως. Φώναζα εγώ. Σοφία, έκλαιγα, τίποτα. Όμως να διακόψουμε για λίγο το ρεπορτάζ που σας παρουσιάζουμε, γιατί πρέπει να πάμε κατεπηγόντως στην Οδό Σταδίου, εκεί που έγινε πριν από λίγη ώρα η έκρηξη στα υπόγεια της τράπεζας Barclays. Ο κ. Βαγγέλης Μαρκουλής, ο ρεπόρτερ του Star, βρίσκεται εκεί και συνδεόμαστε αμέσως τώρα μαζί του. Κύριε Μαρκουλής, ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Τα νεότερα που έχουμε, πριν από λίγο μπήκαν άνδρες του ΤΕΜ μέσα στο ισόγειο χώρο εδώ στην Σταδίου. Όπως διαπιστώθηκε, δεν πρόκειται για δρομοκρατική ενέργεια, μάλλον για αντεκδίκηση πρόκειται. Εδώ πρόκειται ακριβώς από πίσω μας να ανοίξει ένα καινούργιο δισκοπολείο και όπως διαπίστωσαν οι άνδρες του ΤΕΜ, είχε τοποθετηθεί τρία μασούρια δυναμίτητας με βραδύ καύστο φυτίλι. Στο σημείο είχε δημιουργηθεί ένας μικροκτατήρας, ο οποίος δεν είχε διάμετρο μεγαλύτερη από 25 εκατοστά. Υπήρχε ο φύλακας εκείνη τη στιγμή στο εσωτερικό του κτηρίου, ο οποίος πανικοβλήθηκε, σηκώθηκε σκόνη. Τέλειωσε αυτή τη στιγμή, άνοιξε και η οδό σε Σταδίου πριν από 2-3 περίπου λεπτά. Αποχώρησαν και οι ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας, επί τόπου να πούμε ότι έφτασε ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, ο αντιστράτηγος Μανώλης Χουρδάκης. Αυτά προς το παρόν από την οδό Σταδίου και από το ισόγειο της Barclays Bank. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαρκουλή, τον ρεπόρτερ του Star, που μας έδωσε τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ευτυχώς δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν μασούρια δυναμίτιδας να αποθηκεύονται στα υπόγεια κάποιου κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά είναι τα ερωτήματα που δημιουργούνται. Πριν συνεχίσουμε όμως την ενότητα, και καθώς έχουμε φτάσει ήδη στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να περάσουμε στο κομμάτι το τελευταίο του ρεπορτάζ που έχουμε κάνει. Απευθύνονται κάποιες εκκλήσεις στη γιαγιά. Βεβαίως δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί, αλλά έχει σημασία να ακούσουμε πώς την περιμένουν οι δικοί της άνθρωποι. Πιστεύετε ότι μπορεί να έτσι έχει συμβεί? Είδε λάθος δρόμο πήρε και έχει πέσει πουθενά και έχει πεθάνει που δεν μπορούμε να το βρούμε. Εγώ αυτό δεν είχε με κανέναν, μα
Και τι ήθελε ο άλλος να τη σκοτώσει, για ποιο λόγο? Ή λάθος δρόμο έχει πάρει, ή κάποιος πέρασε και τη σκότωσε και τη φόρτωσε και την πέταξε μακριά που δεν μπορέσαμε να τη βρούμε. Οι έρευνες έγιναν σε συμμετοχή με την αστυνομία, ενημερώθηκε η αστυνομία, είναι δήλωση εξαφάνισης. Ενημερώθηκε η αστυνομία, βέβαια, αμέσως. Ενδιαφέρον κανένα. Την άλλη μέρα ήρθε η αστυνομία εδώ. Πήρε κατάθεση. Και ήμουν ο πρώτος συγγενής εγώ που έδωσε την κατάθεση. Και εγώ από την άλλη πλευρά έψανα, γιατί πήγα στα ορισμένα χωριά προς την Ποινία, σε ένα μέρος, και ρώταγα. Λέει, το είδα σε εφημερίδα και στα ράδια. Το είχαν βάλει. Λέει, δεν ξέρουμε τίποτα. Είχε κάποιο παράπονο? Τι συμβαίνει, εσείς πώς το δικαιολογείτε? Δεν μπορώ να σου παραστήσω τι είχε. Βάρος μου ήταν απέναντί της, δεν ξέρω τι. Σας είχε πει ότι είχε κουραστεί να σας περιποιείτε? Όχι, δεν μου το είχε πει. Πώς είναι τώρα να ζείτε χωρίς τη βοήθειά της? Αν είναι και κλαίω και μου χρύβω, τι να κάνω? Αν σας ακούει αυτή τη στιγμή, τι θα της λέγατε? Τι της λέγαμε, γιατί μας το έκανε. Ανησυχείτε? Ναι. Πιστεύετε ότι κάτι κακό μπορεί να της έχει συμβεί? Ξέρω εγώ κι εγώ. Ο Θεός το ξέρει, δεν το ξέρω εγώ. Γιατί μάθηκες και έφυγες. Νιώθετε ότι σας έχει εγκαταλείψει? Α, μη τι με έχει κάνει. Τι να κάνω, αφού είμαι έρμη. Και τώρα που βρίσκεται να μου πείτε? Αυτό περιμένουμε εμείς. Σκοτωμένοι είναι. Ζωντανοί είναι, σε ανθρώπους είναι. Πού είναι, δεν ξέρουμε. Από τότε δεν υπάρχει τίποτα σημεία ζωής, δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Εκτός από τώρα τελευταία, ακούστηκε μια πληροφορία ότι κάποιο ζευγάρι τουριστών την είδε στο Καγιάφα και τη φιλοξένησε σε κάποιο σπίτι εκεί, στα Γιαμαντικά Λουτρά. Από τότε δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία. Παρακαλούμε, αν όντως την έχει δει κάποιο ζευγάρι, να επικοινωνήσει με την εκπομπή, ούτως ώστε να βρεθεί κάτι. Οι πληροφορίες λένε το ότι αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν αυτή τη γυναίκα εδώ χαμένη στην περιοχή και για ένα βράδυ τη φιλοξένησαν. Γνωρίζετε κάτι εσείς? Όχι, δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο. Όχι, δεν είναι. Δεν εμφανιστεί εδώ. Μήπως σας λέει τίποτα φυσιογνωμία? Όχι. Μήπως έπεσε στο αυλάκι? Η φυγή της αδελφής σας, η εξαφάνισή της, έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό. Δεν λες ότι δεν είμαι άνθρωπος? Να ήταν πεθαμένη, πέθανε όπως ο κόσμος. Αλλά τούτο ούτε ένα πουλί να την είδε. Ούτε στον ύπνο μου δεν την βλέπω. Ούτε στον ύπνο μου. Όλοι την βλέπουν, ξέρω εγώ. Εγώ τίποτα. Πώς το δικαιολογείτε αυτό, τι συμβαίνει? Από τα κλάματα. Δεν κοιμάστε τη νύχτα? Κοιμάμαι, κάνω μισά ώρα. Αναλόγως. Έχετε αγωνία, ε? Βέβαια. Μία πληροφορία εμφανίζει αυτή τη γυναίκα που βλέπετε στη φωτογραφία να έχει έρθει εδώ στην περιοχή των Λουτρών Καϊάφα. Εσείς που εργάζεστε εδώ, μήπως την έχετε δει? Σας θυμίζει τίποτα? Όχι, όχι, αποκλείεται. Ναι, ναι. Η ώμη της είναι λίγο κυρτωμένη, δεν είναι έτσι όπως τη βλέπετε στη φωτογραφία? Ακριβώς. Αν και η φωτογραφία δεν είναι πολύ καθαρή, για να πέραγε με τη βάρκα, οπωσδήποτε θα την γνώριζα αμέσως. Αν είχε πνιγεί μέσα στη λίμνα, οπωσδήποτε θα την είχε ξεράσει και θα την είχαμε βρει. Ούτε στη λίμνα είναι. Παρακαλώ, σε όποιον ξέρει για, το,
για το άτομο ή την είδε κάπου ή άκουσε, να πάρει τηλέφωνο την εκπομπή σας και να επιστρέψει πάλι στο σπίτι της. Τελικά η έκκληση του παπά του χωριού και των ανθρώπων της γιαγιάς έπιασε τόπο. Μας τηλεφώνησαν οι άνθρωποι, ενδιαφέρθηκαν και νομίζουμε ότι αύριο θα μπορέσουμε να είμαστε και κοντά στην γιαγιά, την Σοφία την Πελεχρή, η οποία πιθανότατα, δηλαδή 99,9% θα έλεγα, είναι σε κάποιο ίδρυμα, ή στο ίδρυμα τη Βάρδα ή στο ίδρυμα των Λεχενών, όπως μας είπανε, από το νοσοκομείο του Ρίο. Κλείνοντας την εκπομπή, να πάμε για τελευταία φορά στο σπίτι, εκεί στο Πράσινο, που είναι πάντοτε η Ελίνα Ιατρίδου, με τους ανθρώπους του χωριού και τους συγγενείς της γιαγιάς. Ελίνα. Καλησπέρα. Αναπτυρώνονται οι ελπίδες, αλλά πρέπει και πάλι να θίξουμε το θέμα συντονισμού των υπηρεσιών. Και το λέω αυτό γιατί συμβαίνει κάτι το παράδοξο. Ας μας εξηγήσει καλύτερα ο συγγενής της οικογένειας Μπελεχρή, ο κ. Ευθυμίου, ο οποίος πριν από λίγες μέρες έκανε αίτηση στο γυροκομείο της Βάρδας προκειμένου να φιλοξενωθεί η άλλη αδελφή της κ. Σοφίας, η οποία έμεινε μόνη της και δεν έχει κανένα να την περιποιείται. Ας ακούσουμε καλύτερα τον κ. Ευθυμίου. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα, συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάνει την αίτηση εγώ για την άλλη γερόντισσα, όχι για την κυρία Σοφία. Ναι. Και έχω κάνει, μάλλον έχει εγκριθεί η αίτηση αυτή. Στο νοσοκομείο. Για τη Βάρδα, γεροκομείο. Όχι στο νοσοκομείο, στο γεροκομείο. Στο γεροκομείο Βάρδα, μάλιστα. Στο γεροκομείο. Και δεν σας είπανε τίποτα για την κυρία Σοφία, αν είναι εκεί ή όχι? Όχι, δεν ξέρω εγώ για τη Σοφία εκεί, για το γεροκομείο. Απλώς έκανα αίτηση εγώ για την άλλη τη γιαγιά. Ναι. Και τι έγινε? Και μου εγκρίθηκε η αίτηση αυτή. Μάλιστα. Το οποίο να την πάμε στη Βάρδα και στα Γκυλίνη. Ναι. Εν τω μεταξύ η γερόντισσα αυτή δεν θέλει να πάει τόσο μακριά. Και περιμένουμε κάποια απάντηση από τη Μητρόπολη για να την βάλουμε εδώ πιο κοντά στον πύργο. Μάλιστα. Ελπίζω να έρθει αυτή η απάντηση και να είναι και θετική. Πριν προχωρήσουμε όμως στην τελική μας κουβέντα και με την ανιψιά της γιαγιάς που ψάχνουμε εδώ πέρα και είναι η κυρία Σκουρή. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και πάλι το τελευταίο για αυτήν την εκπομπή και σε 3 λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας. Δώδεκα και τέταρτο και μπαίνουμε στην τελευταία φάση της σημερινής μας εκπομπής, στην πιο ενδιαφέρουσα, ίσως και στην πιο κρίσιμη. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα που μας μιλάνε για τον κύριο Θοδωράτο, για τον άνθρωπο που βλέπετε στην οθόνη σας, ότι είναι οδηγός ταξί, ότι κυκλοφορεί με ταξί στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής βεβαίως δεν έχουμε καμία ειδοποίηση από την πλευρά του. Το βέβαιο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ζει, τον έχουν δει, έχουν μιλήσει μαζί του και χθες και προχθές και τις τελευταίες ημέρες. Θα μείνουμε μαζί σας για τα επόμενα περίπου 7 με 10 λεπτά, να δούμε αν είμαστε τυχεροί. Για την ώρα να ακούσουμε ένα ή δύο ακόμη ενδιαφέροντα τηλεφωνήματα, τα τελευταία της σημερινής μας εκπομπής. Καλησπέρα σας και σας ακούμε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ επειδή ο κόσμος είναι πολύ μικρός, είχα πάρει και τον Αλέκο τον Μάρκελο, τον είχα πάρει στο Παπάγου όταν δούλευε σε ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι, μάλλον σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι. Λοιπόν, προχθές το βράδυ καθόμαστε με το παλικάρι στη πιάτα στην Ακαδημία. Ναι. Και όπως συζητάγαμε, λέγαμε ότι δεν έχει δουλειά και μου λέει άσε και εγώ στην ταλαιπωρία. Του λέω τι έγινε. Μου λέει μένω σε ένα ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης. Mm-hmm. Πληρώνω και για ταξί. Ένα Audi 80 έχει παλιό και καταλελειμμένο. Μάλιστα. Μου φαίνεται είσαι στο Λοζάνι, μου είπε, ή σε κάποιο άλλο εκεί κοντά στην πλατεία Βάθης. Ναι. Αυτά έχω να πω. Είσαστε βέβαιος ότι είναι αυτός? Σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Να είστε καλά, γεια σας. Κοιτάξτε και στην πλατεία Βάθη, θα κοιτάξουμε και εμείς βέβαια. Κοιτάξουμε. Πιστεύω ότι θα βρεθείτε κάποια στιγμή μαζί του. Δηλαδή είναι πολλά τα στοιχεία που υπάρχουν. Έχουμε τον αριθμό του αυτοκινήτου αυτού του αυτοκινήτου που οδηγεί. Έχουμε την πληροφορία από τον κύριο που μας πήρε τον τελευταίο ότι σε κάποιο ξενοδοχείο της πλατείας Βάθης μένει. Να ακούσουμε ένα ακόμη τηλεφώνημα. Παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Με το φίλο το Φάνη
Μ' ακούτε? Μάλιστα. Λέγομαι Ιωσήβησιος. Ναι. Μένω στο Περιστέρι. Είχα πάει την Τετάρτη κατά τις 12 ώρα στο εμπορικό κέντρο στον Αγίων Αργύρων. Ναι. Να το βρω τον γιο μου. Κάνω παρίτσα. Βρήκα τον παλικάρι που ήταν. Ήταν εκεί πέρα δίπλα, καθόταν μόνος. Ναι. Εγώ είμαι φίλος και με το μεταφερικό. Και μίλαγα, ας πούμε. Σε κάποια στιγμή. Με ποιο αφεντικό με το παλικάρι, πιάσαμε τη συζήτηση. Με ποιο αφεντικό είστε φίλος? Με το αφεντικό του μαγαζιού αυτού. Ναι, με τον Τάκη. Μάλιστα. Το παλικάρι ήταν δίπλα. Ναι. Δεν μιλάγαμε στην αρχή. Μετά βάλα τραγούδια στους ναυτικούς. Είμαι ναυτικός εγώ και λέω, φίλε, ωραίο τραγούδι. Μου λέει, ναι, ωραίο είναι. Αλλά ήταν χαχωρεμένος. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε ζήτηση. Εγώ είμαι φιλότιμος. Λέω, απίσα ένα μισκάκι, θα κεράσω. Μου λέει, θα πιω ένα μισκάκι. Το γεννάω να ορίσει, κάτσα παρέα, συζητήσαμε και μάλιστα και μου λέει ο άνθρωπος ότι. Πώς σε λένε, λέω, Ιωσήφ με λένε. Μου λέει, είμαι στεναχωρημένος, φίλε μου, λέει, έχω προβλήματα. Έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου. Του λέω και εγώ, όλοι έχουμε προβλήματα, ξέρω εγώ, μην στεναχωριέσαι. Κάτσα μαζί μέχρι τις 2 ώρα, μέσα από λίγο. Ναι, ο Φάνης. Κάτσαμε λοιπόν μέχρι τις 2 ώρα. Με παίρνει, του λέω, πάω να φύγω τώρα γιατί έχω οικογένεια. Μου λέει, έχω ταξίδι, σε πάω εγώ. Με ένα παλιό Audi. Α, μάλιστα. Τον αριθμό δεν τον είδα. Με φέρνει στο σπίτι μου. Του λέω, πάω συχνά εκεί πέρα. Έχω πάει μόλι 5-6 φορές. Mm-hmm. Γιατί ξέρω και εγώ τον Τάκη. Την Κυριακή ξαναπάω. Ξανά μέσα ο Φάνης. Ξαναπήκαμε, με ξαναφέρνει στο σπίτι μου. Κατά τις 2 και μισή. Τώρα έχω ραντεβού για την Παρασκευή πάλι. Την Παρασκευή στο ίδιο καφενείο εκεί. Είναι ναι, εμπορικό κέντρο είναι σαν καφετέρια, σαν πίνεις ποτό, πάπ είναι. Σε ποιο εμπορικό κέντρο είναι αυτό? Στον Αγίων Αργύρων. Στον Αγίων Αργύρων. Ναι. Δεν σας άφησε ούτε κανένα τηλέφωνο, τίποτα? Δεν άφησε τηλέφωνο, απλώς μου λέει είμαι σταγωρημένος, μου είπε ότι δουλεύω ταξί, το ξέρω, γνωστήκαμε δηλαδή μετά. Μάλιστα, κατάλαβα. Και μιλάγα μαζί μου, μου λέει που μένεις εσύ, το λέω μένω εδώ στο Περιστέρι, εκτός 12 και εγώ έχω δύο παιδιά, το λέω. Μας έχετε αφήσει το τηλέφωνο σας? Βεβαίως. Να επικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Και την Παρασκευή θα τον ξαναδώ σίγουρα. Δηλαδή. Την Παρασκευή θα τον ξαναδείτε. Ναι. Να δούμε αν θα μπορέσουμε θα να. Θα το βρείτε, ναι, θα το βρείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλές πληροφορίες όλες αυτές. Την Παρασκευή υπάρχει και αυτό το ραντεβού με τον κύριο που μας τηλεφώνησε, με τον αδελφό σας εκεί. Κάποιος θα είναι εκεί πέρα. Κάποιος θα είναι εκεί πέρα και θα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Και πριν κλείσουμε την εκπομπή, βεβαίως, να πάμε για μία ακόμα τελευταία φορά πριν μιλήσουμε με το στούντιο ΣΕ, να πάμε στο σπίτι της οικογένειας Θεοδωράτου, στο Μαρούσιο, όπου πάντοτε εκεί πέρα βρίσκεται ο Αλέκος Αμάρκελος με συγγενείς, με τα παιδιά του κυρίου Θεοδωράτου. Αλέκο, είναι η τελευταία φορά που συνδεόμαστε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον να κουβεντιάσουμε εκεί. Έχουμε, Κώστα, να επισημάνουμε το εξής, ότι όλες αυτές τις πληροφορίες συγκλίνουν στο θέμα του ταξί και έχουν άμεση σχέση με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο κ. Θεοδωράτος τον καιρό πριν φύγει. Με κορυφαίο από όλα αυτά τον χωρισμό που τον σημάδεψε, με τον τρόπο που τον σημάδεψε, ναι, και που ο ίδιος τον έζησε. Ήθελα να απευθυνθούμε κλείνοντας από εδώ στον αδερφό του, που είναι και μεγαλύτερος στην ηλικία, είναι ο άνθρωπος που κράτησε σε συνοχή την οικογένεια σε αυτές τις δύσκολες ημέρες. Πώς βλέπεις τις πληροφορίες και την κατάσταση όπως μέχρι τώρα εξελίσσεται? Το σημαντικότερο είναι ότι είναι ζωντανός, ότι είναι εντάξει. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να ξανάρθει στο σπίτι του, πρέπει να ξανάρθει στα παιδιά του, στα αδέρφια του, στη μάνα του, στον πατέρα του και σιγά σιγά όλα θα τακτοποιηθούν. Δεν είναι ο τελευταίος που έχει χωρίσει με τη γυναίκα του. Έτσι, ναι, έχετε δει. Εάν με ακούει ο αδερφός μου, που πιστεύω ότι θα με ακούει, όλοι θα σταθούμε στο πλάι του. Φτάνει να έρθει πάλι εδώ. Να επικοινωνήσει μαζί μας. Μάλιστα. Και βασικά ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και η Χαρδαβέλα, στον κύριο Μάρκελο, στον κύριο Παθανασίου, σε όλα τα παιδιά εδώ πέρα, για την αμέριστη αγάπη που δείξατε στην υπόθεσή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εμείς μέσα από την εκπομπή αυτή προσπαθούμε να στηρίξουμε κάποιες προσπάθειες ανθρώπων που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους και όταν μάλιστα υπάρχουν και παιδιά στη μέση που αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη αμέριστη τον πατέρα τους. Να έρθω για τελευταία φορά κοντά σας μετά από όλα αυτά που ακούσαμε και μετά από όλα αυτά που μας είπανε να κουβεντιάσουμε και για λίγο μαζί. Να ακούσουμε όμως προηγουμένως να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Ναι, να μιλήσουμε στο τηλέφωνο για τελευταία φορά με κάποιον καλό μας φίλο ή τηλεθεατή που μας παίρνει τηλέφωνο και θέλει να βοηθήσει την κατάσταση. Καλησπέρα σας και σας ακούω. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, γεια σας κύριε Χαρδαβέλα. Χαίρετε. Είναι ευχάριστο για την εκπομπή σας. Είμαι και εγώ πολύ συγκινημένος. Την χάνει να είμαι ένας οικογενειάρχης κι εγώ. Μάλιστα. Ήδη καταλαβαίνετε το τρακ που έχω. Ναι. Και θα ήθελα μετά από όλα αυτά να βοηθήσω τον κύριο οικονομικά. Αρκεί να γυρίσει στο σπίτι του. Να είστε καλά. Το τηλέφωνο μου το έχω δώσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ό,τι χρειαστεί, αρκεί να έρθω σε επαφή μαζί του. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Γεια σας. Και πραγματικά είναι μία από τις στιγμές τις πολύ ειδικές σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε κάθε Τετάρτη. Αυτός ο κύριος, δεν τον ξέρω, θα δούμε ποιος είναι, έχει αυτό το όνομά του επάνω. Ένας άνθρωπος που συγκινήθηκε, ευαισθητοποιήθηκε από όλη αυτή την ιστορία και μας πήρε τηλέφωνο τώρα, 12.25, για να μας πει ότι ακόμη προσφέρει και χρήματα στον αδελφό σας, προκειμένου να τον στηρίξει οικονομικά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, για να επιστρέψει στην οικογένειά του. Είναι από τις στιγμές που εγώ αγαπώ πάρα πολύ και πραγματικά δικαιώνουν και αυτή την προσπάθεια που κάνουμε μέσα από την εκπομπή αυτή. Είμαστε λοιπόν στο τελικό σημείο για σήμερα και είμαστε σε ένα σημείο, θα έλεγα, ευχάριστο και αισιόδοξο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα μπορέσετε εσείς να χρησιμοποιήσετε για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τον αδελφό σας. Το ερώτημά μου που θα σας κάνω πριν τελειώσει η εκπομπή είναι εσείς προσωπικά, και όταν λέω εσείς εννοώ όλη η οικογένεια, πώς μπορείτε να τον στηρίξετε πλέον σε αυτές τις προφανώς δύσκολες στιγμές που περνάει, είτε είναι μπλεγμένος με το κογλύφους, είτε είναι απογοητευμένος από το χωρισμό του, είτε φοβάται να γυρίσει σπίτι μετά από μια εξαφάνιση που έχει κρατήσει εδώ και 5-6 μήνες. Όσο αφορά τώρα το οικονομικό, λίγο πολύ όλοι θα το βοηθήσουμε. Αλλά τώρα το άλλο για τη γυναίκα του, δεν μπορεί να το βοηθήσουμε, γιατί αν δεν θέλει η γυναίκα του, με το ζόρι πάλι. Αυτό ναι, αυτό είναι σίγουρα. Αλλά τουλάχιστον άμα βλέπει την εκπομπή η γυναίκα του, ναι, αν τα δει εκεί και να. Ναι, μπορεί να τα δημιουργήσει. Τα παιδιά δεν φταίνουν τίποτα. Έτσι, τα παιδιά δεν φταίνουν τίποτα και πρέπει τουλάχιστον τα παιδιά. Γιατί, εντάξει, από τον καιρό που βγήκε ο πατέρα του, ο γιο του δεν παίζει μπουζούκι. Σταμάτησε. Σχολείο δεν θέλει να πηγαίνει. Βέβαια, τα προβλήματα είναι μεγάλα στα παιδιά. Αυτά τα βλέπει η μάνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή έκανε μια επιλογή. Το ζήτημα είναι ο κύριος Θεοφάνης να καταλάβει τι συμβαίνει. Γι' αυτό, άμα βλέπει την εκπομπή, να νιώσει μια ασφάλεια. Ότι επιστρέφοντας στην οικογένειά του, τουλάχιστον έχει την ασφάλεια την δική σας, μια σπίδα προστασίας απέναντι σε κάποιους κινδύνους που μπορεί αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή να υφίσταται. Και δεν τους ξέρουμε, γιατί μιλάμε για το κογλύφους τόση ώρα, έτσι. Νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στο στούντιο ΣΕ. Εκεί πέρα βρίσκεται πάντοτε ένας κύριος ο οποίος. Θα ήθελε να κάνει και τη δική του, από την πλευρά του, τη δική του προσφορά στον κύριο Θοδωράτο για να τον βοηθήσει στην επιστροφή του στην οικογένειά του. Είναι ο κύριος Δημήτρης Δήμου, ιδιοκτήτης Κάβας Ποτών. Κάβα Ποτών είχε και ο αδελφός σας πριν εξαφανιστεί, ναι, και πριν κλείσει το μαγαζί με την οικογένειά του. Ήταν συνεργάτης μαζί με τον κύριο. Ήταν συνεργάτης λοιπόν μαζί με τον κύριο Δήμου. Κύριε Δήμου, σας ακούμε. Μάλιστα. Με τον κύριο Φάνη, πριν φτάσει σε αυτή την κατάσταση που ήταν. Είχαμε δει το οικονομικό του χάος και συζητάγαμε. Μάλιστα, του είχαμε δώσει και ένα πλάνο πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Αλλά ήταν τόσο πολύ κλειστός τύπος, αφού μέχρι την τελευταία στιγμή που θα χώριζε, εμείς δεν ξέραμε τίποτε και που θα έκλεινε το μαγαζί. Βλέπαμε την καταστροφή του, αλλά του είχαμε πει ότι μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε. Και ακόμη τώρα, αν μας ακούει και αν θέλει, μπορούμε κάλλιστα να τον βοηθήσουμε. Και εμείς, όπως είπαν και τα αδέρφια του, όλοι θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Και περισσότερο με αυτό που κάνει. Έχω μάθει, θέλει να τιμωρήσει τη γυναίκα του. Αλλά από ό,τι βλέπω από την όλη κατάσταση, μόνο τα παιδιά του τιμωρεί και κανέναν άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς τα παιδιά του τιμωρεί και τα παιδιά του υποφέρουν περισσότερο από όλους. Τα παιδάκια τα οποία σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής ήταν δακτυλισμένα και περιμένουν τον πατέρα τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δική σας πρόταση και τη δική σας προσφορά και τη δική σας παρουσία στην εκπομπή μας. Δεν έχει σημασία που μιλήσαμε τόσο λίγο. Έχει σημασία ότι αυτή η παρέμβαση από την πλευρά σας βοηθάει πάρα πολύ τα πράγματα. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 12.30 να σας αφήσουμε, διότι πρέπει να δούμε και τι γίνεται στον Άσιο. Είπαμε ότι αυτή η νύχτα είναι δύσκολη, είναι κρίσιμη. Έτσι κι αλλιώς όλη η Ελλάδα είναι στραμμένη εκεί, σε έναν θάλαμο που ο κ. Παπανδρέου δίνει μια σκληρότατη μάχη για τη ζωή του. Τα νέα δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Θα ακούσετε αμέσως τώρα το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας παρακολουθήσατε και ιδιαίτερα ευχαριστούμε εσάς. Μας βοηθήσατε με τα τηλεφωνήματά σας να φτάσουμε τόσο κοντά στον κύριο Θεοδωράτο. Δεν έχει σημασία αν δεν μπορέσαμε σήμερα να επικοινωνήσουμε μαζί του. Έχει σημασία ότι βεβαιωθήκαμε ότι αυτός ο άνθρωπος υπάρχει. Έχει σημασία ότι αυτός ο άνθρωπος δουλεύει προφανώς σε κάποιο ταξί και ίσως αύριο ή μεθαύριο να μπορέσουν οι άνθρωποι του να έρθουν σε επαφή μαζί του. Πριν όμως κλείσουμε την εκπομπή, με ειδοποιούν το control ότι έχουμε στο τηλέφωνό μας αυτή τη στιγμή. Τον αδελφό της συζύγου του κυρίου Θοδωράτου, ο οποίος θέλει να πει δύο κουβέντες στην εκπομπή μας και βεβαίως είναι υποχρέωσή μας να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας και σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χαρδαβέλα, κατά την εξέλιξη της εκπομπής που βλέπω, στην εξέλιξή της βγαίνει η αδελφή μου εκτεθειμένη.
Αυτή η κοπέλα αυτή τη στιγμή με 85.000 μισθό προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά της και κάνει δύο δουλειές. Και κανείς δεν ρώτησε ποτέ, γιατί στην αρχή της εκπομπής είπατε ότι μεγαλώνει σε συγγενείς τα παιδιά. Τα παιδιά τα μεγαλώνει η γυναίκα μόνη της, κάνει δύο δουλειές και κανείς ποτέ δεν τη ρώτησε από όλους τους κυρίους που λένε τον κύριο Θεοφάνη αν, να της δώσει ένα χιλιάρικο για το παιδί. Μάλιστα. Κάνει δύο δουλειές και είναι τιμή της και την ξέρει όλος ο κόσμος ποια ήταν αυτή η κοπέλα και πώς στήριξε τον Θεοφάνη. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι εμείς τουλάχιστον δεν σταθήκαμε καθόλου εναντίον της κοπέλας, της αδελφής σας. Ναι. Τρίτον, ότι σεβαστήκαμε πάρα πολύ την προσωπικότητά της και δεν την εμφανίσαμε καν στην τηλεόραση, γιατί η ίδια δεν ήθελε. Βεβαίως. Τέταρτο, αυτό που μου λέτε, προφανώς δεν το γνωρίζαμε, ότι τα παιδιά ζουν με την... Με τη μάνα ζουν. Ναι. Γιατί τα βλέπουν. Αλλά έρχονται πολύ και στη γιαγιά. Αλλά έρχονται πολύ και στη γιαγιά τους. Ναι. Αυτό είναι μια σοβαρή διευκρίνηση. Το ξέρει ο κύριος. Το ξέρει ο κύριος, αλλά να ξέρετε ότι αυτή η γυναίκα στηρίζει τα παιδιά της με τον καλύτερο τρόπο και αυτή τη στιγμή κάνει δύο δουλειές για τα παιδιά της και μόνο. Είναι μια κυρία από τις κυρίες. Εγώ τη συγχαίρω αφού κάνει δύο δουλειές για τα παιδιά της και βεβαίως επιμένω όμως ότι τα παιδιά αυτά χρειάζονται και τον πατέρα τους. Να επικοινωνήσει τουλάχιστον μαζί του, γιατί σίγουρα είναι πληγωμένα τα παιδιά σίγουρα, και τα είδαμε. Αλλά κάποιο πρέπει να δώσει και σημασία αυτά τα παιδιά πώς μεγαλώνουν από εκεί και πέρα, γιατί ο πατέρας μπορεί να κάνει και ένα χρόνο και δύο και να μην εμφανιστεί. Βεβαίως. Αλλά κάποιο να ρωτήσει αυτές τις ψυχούλες και αυτή την ψυχούλα τη μαμά πώς μεγαλώνει αυτά τα παιδιά. Ναι, είναι ένα σταυρός δυσβάστακτος και βαρύς στους ώμους της. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε στο τηλέφωνο. Και εγώ ευχαριστώ και να είστε καλά. Και εδώ πέρα θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως μοιραία βυθιστήκαμε και μπήκαμε, θα έλεγα, σε ένα οικογενειακό δράμα, αλλά αυτή η εκπομπή δυστυχώς μερικές φορές αγγίζει τέτοια ανθρώπινα προβλήματα, προσπαθώντας να λειτουργήσει όμως θετικά και σαν λύση σε τέτοια προβλήματα. Θα είμαστε κοντά σας και πάλι την ερχόμενη Τετάρτη, εκεί γύρω στις 10.30 με 11 παρατάρτο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι σας καλά. Καλή σας νύχτα.